Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Είμαι εδώ, ναι. Είμαι εδώ και δεν ξέρω ότι είμαι εδώ βασικά. Μόσχα, Κέρκυρα, Λισαβόνα και αυτά τα ταξίδια όλα εδώ δίπλα. 5 ώρες αεροπλάνο. Άντε και η αναμονή. Άντε και το ένα. Άντε και το άλλο. Και γυρνάς και σου λέει η άλλη, μια χαρά περνάς. Ε, καλά, εντάξει. Δεν ήσουν και στα κάτεργα. Δεν ήμουν και στα κάτεργα. Για να το δούμε λίγο. Κοίτα, σφαιρικά. Από όλα όσα συνέβησαν, πόνεσε. Η αναμονή σημείο... στο Μόναχο. Όχι. Το σημείο που ανεβαίναμε για να πάμε στο Νταλούς, στα δημοσιογραφικά. Πόσα σκαλιά. Κόλλησα σημαία, έβαλα σημαία. Πέρασε από εδώ. Όχι, έβαλα σημαία. Πρέπει να ήμουν ο πρώτος που έφτασε. Είχες μετά πνευμόνι για τι περιγραφή. Ήρθε ένας και του λέω 10 νερά. Ένας πλανόδιος. Ναι. Συγγνώμη, δεν είχε σαν σερ κάτι. Λέω 10 νερά δώσ' μου. Μου λέει τι, δεν είχε σαν συμβεί. Λέει έχω 5. Λέω άλλα 5 φέρε μετά. Λέω μην γίνει καμία στραβή και μείνουμε για πάντα εδώ. Έβλεπες να έχουμε τίποτα νερό από εκεί. Ε? Έβλεπες τίποτα ή έβλεπες φακό, κόντρα φακό. Έβλεπα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία το τακτικό κομμάτι ειδικά. Δηλαδή φαίνεται πολύ πιο ωραία το παιχνίδι από τόσο ψηλά. Να σου πω κάτι, γιατί στη Βασιλεία δεν ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήσουν μέσα στο γήπεδο. Ναι, αλλά τακτικά. Κοιτάξτε, αν είχε ασανσέρ και πηγαίναμε εκεί. Ναι, θα ήταν υπέροχο. Θα ήταν υπέροχα. Αλλά μιλάμε τώρα, αφού έχει ανέβει 4 ορόφους. Ναι. Και λες δεν μπορεί, έφτασα. Έφτασα. Και κάθομαι. Ναι. Ρωτάς έναν πού είναι, δείχνει τη διαπίστευση, του λες πού είναι. Πού είναι η θέση μου. Και σου δείχνει εκεί. Και τον ρωτάς 4 φορές για να το εμπεδώσεις. Ναι. Σίγουρος είσαι. Μην κάνουμε κανένα. Δεν μιλάμε να σπιάσει κανένα τούρημα. Είσαι ο ορισμός του χιλιόμετρα, κάναμε πάλι δηλαδή μόνο στον Ταλούς. Ορειβασία κάναμε πάλι είναι βασικά. Όταν το είδα, λέω δεν μπορεί. Είναι μαζεμένοι κάποιοι και λένε τώρα το τραβάμε κάμερα, κάτι κάμερα. Και θα τον πάνε εκεί, θα τον ξαναγυρίσουν πίσω. Ναι. Είχα κάνει τον μπανάκι μου από το ξενοδοχείο. Και κάθισα και λέω το απεθαίνω. Ευτυχώς φτάσαμε μια μισή ώρα πριν το παιχνίδι και μπορούσα και να ανέκτησα συνέλθω τις ανάσες μου. Εντάξει, αν δεν μου φαίνεται χάρη ένα νερό, γιατί ανεβήκαμε πρώτοι και μετά ήρθα στην εκκλησία. Λέω πάρε ένα νερό από κάτω πριν έρθει ο πράγμα. Ανέβασε το πάνω. Ανέβαζε πάνω γιατί δύσκολα είμαστε. Μπορεί να έμενα εκεί για πάντα. Έτσι για να μην νομίζετε ότι όλα είναι εύκολα στις αποστολές. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα που. Δηλαδή, άνθρωποι κάνουν τα δημοσιογραφικά χωρίς ασανσέρ και έχω το Σουντουλίδη μου γράφει: έχει ασανσέρ δε άπειρε, επειδή πήγε με την εθνική ο Φλόρος. Δεν έχει ασανσέρ, Σταύρο. Στο Νέο Νταλούς. Στο Νέο Νταλούς. Δεν ξέρω πού το βρήκε ασανσέρ εσύ και πού σας πηγαίνανε, εσάς τους επίσημους. Εμείς δεν είχε. Ελπίζω να ακούει να απαντήσει. Δηλαδή, μόνο για φίτ δημοσιογράφου, σαν να μα λε το. Δεν είχε χοντρό δημοσιογράφο η Μπενφίκα, αυτή είναι μια αλήθεια. Ορίστε. Ναι, ορίστε. Όλα αλλά κάπως εξηγούνται. Μια και ετοιμάζεται η νέα τούμπα. Ναι, ναι. Μην γίνει κανένα καλό λάθος. Θα είναι ναι, να υπάρχει μια πρόβλεψη. Μα πάνε που μα πάνε όλο προ την 4, αυτό το στημένο. Καιρό έχει λίγο να μετακινηθούμε. Ναι, έτσι, ναι, έτσι, ένα κλικ πιο κοντά. Αυτό το πλάνο εκφοβισμού τη δημοσιογραφία. Εντάξει, σταδιακά. Σταδιακά, ναι, ξεκινήσαμε από εκεί. Στην Νέα Τούμπα λέει θα είναι μέσα. Και τώρα είμαστε. Καλομελέτε και έρχεται. Ναι. Τουλάχιστον να μας πάνε στην απέναντι γωνία που μεγαλώσαμε και μικρή. Κάτω στη μικρή την 4. Όχι, τουλάχιστον να έχει ένα σανσέρ να ανεβαίνουμε κύριοι. Ναι, τουλάχιστον στη Νέα Τούμπα ένα σανσέρ, παιδιά. Εντάξει. Είναι το μόνο σημείο τα δημοσιογραφικά που δεν έχει σανσέρ. Δηλαδή μου έρχεται η γούνα από το κομμωτήριο, εντάξει, να βρει γκόμενο στην Τούμπα και χρησιμοποιεί σανσέρ. Εμείς που βγάζουμε το καυτό ψωμί, ναι, εντάξει, ναι, 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 με το μεροκάματο μας κάθε φορά, έτσι. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να φταίμε εμείς για ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη. Εσείς εκεί. Ναι, ναι, δεν έχουμε σανσέρ. Ανέβαινε. Αυτά είναι. Οι μόνοι που δεν έχουμε. Αυτές οι άλλοι σου λέει να χαλάσει το κομμωτήριο, 70 ευρώ έδωσε. 80. Ναι. Για να κάνει την μπουκλα. Μπορεί να έρθει ένα πλάνο από, ναι, το συνδρομητικό. Ναι. Οι ωραίες της αγωνιστικής και ναι, να είναι ιδρωμένοι οι άλλοι. Κάτσε. Γι' αυτό το πλάνο έχει μοχθήσει η κοπέλα. Ναι, έχει το στόχευε Σάββατο 7 και 4 στο γήπεδο. Ξερνάω με καμπύλη. Οι ωραίες της αγωνιστικής. Να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίες στον Ταλούς. Δεν ξέρω αν είναι, ο φωτογράφος πήγαινε στοχευμένα. Όχι, δεν πληρώσαν συγκεκριμένες για να μην δείχνει άσχημη χώρα η Πορτογαλία. Δηλαδή στο οι μόνες ωραίες που είδαμε, ναι, ήταν μαύρες. Ξεκάθαρα, ναι. Δεν κάνουν για στόπερ, αλλά για άλλα κάνουν σίγουρα. Και αναθεωρούμε για τα στόπερ μετά το Βαρέλα. Αναθεωρούμε λίγο, αν και είναι Πορτογάλος, γεννήθηκε εκεί στο Κασκάι, καμιά 25 χιλιόμετρα από, ναι, αλλά μεγάλωσε, Λισαβόνα. Μεγάλωσε εκεί. Ναι, Πορτογάλος είναι. Ωραία, οι μαύρες ήταν εκπληκτικές. Είχε κάτι μαύρες δηλαδή πραγματικά και εσύ οι Έλληνες, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω τώρα τα γούστα σου. Κοίτα,
Νομίζω ότι παντού οι μαύρες είναι. Ήταν πολύ δυνατές οι μαύρες. Μία αμυγού στο αεροδρόμιο δεν μας έκανε τη δουλειά, αλλά δεν πειράζει. Που συνήθως μαλώνουμε και με αυτήν δεν μαλώσαμε. Τι σας πέταξε. Δεν έκανε καθόλου τη δουλειά, αλλά ήταν σούπερ. Μία εκεί. Και από εκεί και πέρα τίποτα το ιδιαίτερο. Μια άσχημη χώρα. Δεν ξέρω, πάντως το. Δεν γελάνε. Πάλι καλά δεν πήγε ο Βέρμπλουμ. Πάλι καλά δεν πήγε ο Βέρμπλουμ εκεί. Ονειροπόλη είναι, κοιτάνε τη θάλασσα. Που είναι ποτάμι μπροστά, ναι. Εκεί είναι ο Τουτάζου, του Τούζου. Ναι. Τούζου, έτσι. Ναι, έλα πες τα λίγο, εσύ τα ξέρει. Μπροστά στη Λισαβόνα, εκεί που έχει τις δύο κολόνες, βγήκα φωτογραφία. Κάτσε λίγο, εσύ πήγε σε μια θάλασσα, στο ποτάμι ήταν. Δεν είναι, ποτάμι είναι εκείνο. Ναι, αλλά βουτούσανε από ό,τι είδα. Ναι, γιατί και αυτοί το έχουν μπερδευτεί. Αλλά ό,τι η βρούν. Παραλία του είναι το Κασκάι, η γενέτειρα του Βαρέλα. Εκεί πόσο μακριά δεν πήγατε εκεί. Όχι, 25 χιλιόμετρα, πάντα βγαίνει. Καλά, πλάκα κάνει. Ανέβηκαμε τρεις ορόφους. Ναι, δεν ήξερα ότι θα το κάνω σε ύψος. Αλλιώς θα πήγαινα, ναι. Δεν βουτήξατε δηλαδή. Δεν βουτήξαμε, όχι. Γιατί πάμε για δουλειά, εμείς, Ελένη. Δεν πάμε για τουρισμό. Καλά, τρεις μέρες ήταν η Σταύρο μου. Δεν ήταν τρεις μέρες, ήταν μία μέρα στα αεροδρόμια. Φτάσαμε δύο μέρες εκεί. Τέταρτη μέρα στα αεροδρόμια. Εντάξει. Ναι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Και νομίζω, Ιβάν, εσύ άνθρωπέ μου. Ήρθε η ώρα με το που θα καταφέρουμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα να αγοράσει και ένα αεροπλάνο, ρε φίλε. Τι είναι για σένα 70-80 εκατομμύρια, πόσο κάνει ένα αεροπλάνο. Τα έχω ψάξει, νομίζεις. Δεν προβληματίστηκα κάποτε. Ας κοιτάξουμε. Ναι, η αλήθεια είναι όταν με ρώτησαν τι δώρο θέλεις για τα γενέθλιά σου. Γκούγκλαρα. Ένα αεροπλάνο. Θυμάμαι ότι αγόρασε τα. Ότι πήρε τα ελικόπτερα. Κοίτα, τώρα θα ψάξω. Πήγε, ρώτησε τον πολιτή. Πόσο κάνει αυτό που έχει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Λέει 7 εκατομμύρια, λέει αυτός. Και του λέει δώσ' μου 2. Πώς πας στο σούπερ μάρκετ, εσύ, τι λέει εκεί. Δώσ' μου 2. Πόσο είναι το κιλό, ναι. Βάλε 3. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε πόσο κάνει ένα τζετ 80 θέσεων που τόσους χρειαζόμαστε. Για να μετακινούμαστε ως μεγάλο κλαμπ. Να σου πω κάτι, με εκπληκτικό αεροπλάνο ταξίδεψε ο Πάκος στον Ταλούς και ναι, σχολιάστηκε πάρα πολύ. Βέβαια, όταν ο άλλος ταξιδεύει με τη Ryan. Δηλαδή έγινε θέμα συζήτηση. Ήταν αυτή. Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Κάτσε λίγο να τρελαθούμε. Ναι. Δεν ταξιδεύουν με τη Ryan να πάνε στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία, ρε φίλε. Δηλαδή που έχει τέλος πάντων. Και καπάκι μπαίνεις και κάνεις ομιλία πορωτική ενώ παίζεις με τη Βίντι. Και πριν, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Και πριν, τώρα 8 ευρώ. Τι, 4 σκράτς ο καθένας. Αυτά που κερδίζουν τα 2 εκατομμύρια. Δεν είδες καθόλου ΑΕΚ χτες, ε? Δεν είδα, όχι, δεν μου έχεις πάσει τα νεύρα. Βασικά ξέρεις τι έχω πάθει. Ενώ συνήθως πάντα βλέπω τα πάντα, τώρα θέλω να βλέπω μόνο ΠΑΟΚ μέχρι να γίνει δουλειά. Δεν ξέρω, για γούρι, για. Δεν θέλω να έχω άρνηση. Να βλέπω κάτι άλλο. Για να καταλάβεις, δεν έχω δει τα φιλικά του Άρη μας. Τα φιλικά. Κάποια δεν είχαν τηλεοπτική κάλυψη. Αυτά που είχαν, δεν έχω δει ένα λεπτό. Εδώ στο Καφτατζόγλιο, στο Βόλο έπαιξαν. Εντάξει, αίτητος στα φιλικά ο Άρης. Έχει στο στόχαστρο τον αδερφό Πογκμπά. Έτσι κάνουν πάντα. Είχαν πάρει τις προάλλες έναν κακά. Επειδή είχε ίδιο όνομα με τον άλλον. Τα έχουν αυτά. Τα έχουν αυτά. Αρκεί να είναι. Να φυλάει κάποιος το να όνομα. Έχει παίξει την μπόκα. Ναι. Είναι σημαντικό κι αυτό. Να έχει παίξει την μπόκα. Μπορεί να έχει παίξει την μπόκα σέντε. Μην το κοροϊδεύεις, γιατί εσύ ψάχνεις κάτι σε ποντιακό. Σε πόντους. Ναι, έχω και εγώ τα να έχει ποντιακές ρίζες, καμιά καταγωγή από τον πόντο. Δηλαδή εντάξει, ο Άρης έχει τα δικά του, αλλά και εσύ σαν ΠΑΟΚ μην ξανήγεσαι. Με πέταξαν οι χάρτινοι. Δεν ξέρω, εγώ μια φωτογραφία με Ryan είδα. Είναι το χιουμοριστικό ρε σε αυτό της Ryan. Δηλαδή ότι δεν ψέχνα, σε λάκα μας έβαλες. Ναι, ναι, σε λάκα. Σε λάκα μας έβαλες, λαμόγιο. Ναι, ναι, γιατί σου λέω, ναι. Σχολιάστηκε πολύ το υπερλούξ αεροπλάνο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ναι, που χωρέσει 48 άτομα. Παιδιά, το ίδιο σε 80 αγοράστε. Έπρεπε να ξάπλωνε ποδοσφαιριστής, αν είδες τις θέσεις, δηλαδή ξάπλωνε ποδοσφαιριστής. Έτσι πρέπει τα παιδιά μας. Άρα δεν χωρούσε μεγαλύτερο. Έτσι πρέπει τα παιδιά μας. Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μας. Να πάμε εμείς με καράβι, δεν τρέχει τίποτα. Να είναι άνετα τα παιδιά μας. Να μην χάνουν πουθενά. Ακόμα και στα παιχνίδια τα οποία. Δεν είμαστε και πολύ καλοί. Τι άλλο κράτησες από Πορτογαλία πριν μου πας τα αγωνιστικά. Τουριστικά. Και οι μαύρες είπαμε, επανέρχομαι. Είναι τόσο ωραίο όσο πλασαρίστηκε από τους απεσταλμένους. Οι μαύρες. Όχι ρε οι μαύρες. Η Πορτογαλία, η Λισαβόνα. Είναι πανέμορφη. Δεν πήγαμε πρώτη φορά, Ελένη μου. Ναι, ξεκάθαρα. Για εμάς που δεν έχουμε πάει. Ναι, είναι πανέμορφη πόλη. Ο ΠΑΟΚ ήταν σε ερωτικό mood. Είναι πανέμορφη πόλη με άσχημο κόσμο. Με άσχημο. Δηλαδή είναι κακιά στιγμή. Οι άντρες. Γεννιέται και ρωτάει τη μαμά. Επιστροφές δέχεστε.
Και οι άντρες το ίδιο. Οι άντρες, φαντάσου μια τεράστια πολύχνη. Ναι. Εντάξει, για μένα κακό δεν είναι αυτό, το ξέρεις απαραίτητα. Για μένα δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό, μια τεράστια πολύχνη. Έχεις πάει στην πολύχνη. Καλά, πώς δεν έχω πάει. Τι να πω. Δεν είναι απαραίτητα κακό. Είναι φορεία προάστια. Ναι, ακριβώς. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τέλος πάντων, πολύ ωραία πόλη, με πολύ ωραία μνημεία. Οι συνάδελφοι περπάτησαν, εγώ εκμεταλλεύτηκα το φθηνά ταξί. Έχω ανακαλύψει και τα Uber τώρα. Και καλείς, ναι, καλό σου έρχεται εκεί, είναι ο Τάδε, είναι ο Μίτσος και βαθμολόγησέ τον. Αυτό μπορείς να το κάνεις και στην Αθήνα. Όχι παλιά, τους κόψανε εδώ. Τους κόψανε. Πήγαν το κεφάλι. Εκεί τι ωραίο έχει με το Uber. Βλέπεις που είναι. Ναι, ναι, δεν ποιος είναι, φάει, ναι. 10 ώρες. Ποιος είναι πιο κοντά για να σε εξυπηρετήσει. Έρχεται. Είμαι ο Χωσέ Αρμάντο Φουτσίνη. Ναι, ναι, το βλέπεις. Δώσε κάτι Περέιρα, δώσε κάτι πορτογαλικό. Ναι, το βλέπεις πώς είναι και βλέπεις πόσο θα πληρώσεις πριν πεις. Ναι. Ωραία, ωραίο αυτό. Ναι, καπάκι, τελειώνεις και το βαθμολογείς. Δεν φαντάζομαι να σου αυστηρός. Δεν τα τρέξει τη δική μας αυτό τώρα. Δεν φαντάζομαι να σου αυστηρός. Δηλαδή έχω ένα φίλο, ναι, ο οποίος όταν έρχεται τουρίστας, παίρνει τα λεφτά που γράφει τα ρήφα και την ημερομηνία από δίπλα. Προσθέτει. Όλα μαζί, κύριε Στέφανε. Το χρόνο διαμονής, όχι την ώρα, βάζει και την ώρα. Ωραία, δηλαδή γράφει 30 το ταξίμετρο. Και λέει, brother. 85. Αυτόν τώρα να το βαθμολογήσει ο άλλος. Ναι, ναι. Μια φορά ήθελε να πάει κάποιος, να πούμε πού ήθελε να πάει. Στο... πώς λέγεται, στο ΜΕΤ, από το αεροδρόμιο, και τον πήγε μέσω ποτίδεας. Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ναι. Λαγκάρει το GPS. Ναι, ναι, εντάξει. Ηλεκτρονικός οργανισμός. Αυτός εδώ τώρα πού να δουλέψει έτσι. Εντάξει. Δύσκολα είναι. Εντάξει. Δύσκολα. Θα υποβιβαστεί. Να σου πω κάτι, μην τα λες αυτά, γιατί σε ξέρουν και όλη η πιάτσα των ταξί σε ξέρει εδώ. Φίλοι μας είναι, το στηρίζω. Όλοι. 2,5 χιλιάρια το χρόνο. Όπου και να μπω, πήρα τον Σταύρο, τον πήγα εκεί τις προάλλες. Όλοι κάπου σε έχουν πάει. Δεν υπάρχει ταξιτζής που δεν σε έχει πάρει. Δεν ακούστηκε πολύ. Καλά, και εσένα δεν υπάρχει ταξιτζής που δεν σε έχει πάρει. Είδες πώς ακούστηκε. Στηρίζουμε. Στηρίζουμε. Σαν εκπομπή, ένας με ρώτησε κιόλας εκεί στο 24, κανένας δεν οδηγεί. Λόγια, αδερφέ. Οδηγεί αυτός που πήγε στο Ρετζίκι. Λέω, αδερφέ, όχι. Εμείς εδώ. Για είμαστε του κέντρου, παιδιά. Ο ένας από τους στο χώρο έφυγε και ήρθε στο κέντρο επιτέλους. Το ζών. Διακοπές είναι αυτό. Διακοπές, από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Είναι στην Αθήνα, τουρίστας. Τι Αθήνα, εγώ τον είδα ότι. Γύρισε από Ικαρία, τώρα κάνει τουρισμό στην Αθήνα. Γιατί σου λέει. Στην πρώην τον έστειλα. Γιατί σου λέει η Αθήνα, μην τα λες αυτά. 23 Αυγούστου είναι υπέροχη για τουρισμό. Πήγε στο μουσείο, στη βιβλιοθήκη, δεν τα βλέπει. Δεν ξέρει τι κάνουν τα παιδιά σου. Πα Πορτογαλία, χάνεσαι. Και χάνονται και τα παιδιά σου εδώ πίσω. Λοιπόν, βρήκαμε πόσο κάνει ένα αεροπλάνο. Κάποιος να μας στείλει FM ένα πολυτελές Lear, όχι Lear, Jet, μικρά είναι αυτά. Ένα 80 θέλουμε. 80? Ναι ρε, 30 η ομάδα. Ναι. Με φροντιστές μαμού σου του, 5-6 το προπονητικό team, 5-6 διοικητική, 45, 7-8 οι διαιτητές. Και 10 οι δημοσιογράφοι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, FM κενό, τα μηνύματά σας, δώστε ένα κόστος, ένα budget για αυτό το αεροπλάνο το οποίο ζητάει ο Σταύρος Κόλκας. Το στέλνετε στο 54526, 1 και 24, η χρέωση συμπεριλαμβάνεται χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας και ο ΦΠΑ. Ένας φίλος εδώ επιμένει για τους ξυλοκόπους της βιντεότων. Δεν τους είδες έτσι, ήταν ξυλοκόποι. Ο Μάρκο Νίκολης είναι φίλος μου. Ήταν στην Παρτιζάν. Παρτιζάν, είναι φιλαράκι. Πήγαμε εδώ ταξίδια μας, ήξερα ακριβώς τη δυναμική της. Πώς ήταν εκείνο το περιβόητο μπαρ, το οποίο. Μολότοφ. Μολότοφ. Πού το πιούμε απόψε. Είναι καλός προπονητής, δηλαδή σε σχέση με αυτό που έχει. Σε σχέση με αυτό που έχει. Σαν υλικό, η ομάδα είναι καλή. Πάντως να σου πω ότι ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι έβλεπες τώρα ότι η ΑΕΚ παίζει με τη βιντεότητα το γήπεδό τους. Αργία. Όχι, οι εγκαταστάσεις. Πόσο ωραία. Δεν είχε κόσμο, αλλά οι εγκαταστάσεις πόσο σύγχρονες ήταν. Για τι σύγχρονες πήγαν, παίξαμε το χωριό, αλλά και δεν για το κόσμο, επίπεδο. Δεν είχαν, εντάξει. Για να περάσουν τα Βασιλεία δεν είχε κόσμο όταν έπαιξε. Με μπλέκει. Τι δεν είχε κόσμο, είχε 20.000. Τι είχε 20.000. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, έχουν πολύ περισσότερο, αλλά. Η Βασιλεία και η Βασιλεία έχει παίξει 8 φορές σε μήνυμα. Ναι, αλλά αυτοί δεν είχαν κόσμο, αλλά είχαν εγκαταστάσεις. Έχουν γήπεδο. Δεν κάνουν εγκαταστάσεις άμα δεν έχει κόσμο. Ρε εσύ, εντάξει, δεν ούτε ομάδα είχανε. Ναι. Αυτός που σκόραρε ο Λάζοβιτς κάποτε δεν είχε ακουστεί για τον ΠΑΟΚ. Όχι, ή... είναι. Δεν ξέρω, πρέπει να ήταν στην Παρτιζάν. Ο Λάζοβιτς πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Μεγάλος είναι και αυτός, μην νομίζεις, δεν ήταν κανένας πιτσιρικάς, κανένα 34. Δεν είναι, δεν με ενδιαφέρει, πρέπει να περάσει στους ομίλους.
Λοιπόν, έχεις δίκιο. Έχεις έναν αστέρα Τρίπολης πρώτα. Έχω ένα και ένα μείον 2 στην πλάτη σου. Ναι, για να ξεκινήσεις τη σεζόν. Επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα με μεταγραφικά, γιατί υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση Τόσκα. Θα δούμε τι γράφεται στο εξωτερικό για τον 26χρονο Ρουμάνο. Βεβαίως έχουμε να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ της πρεμιέρας, για τους ορισμούς των διαιτητών και άλλα πολλά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε και ερχόμαστε. Για 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να είστε μέσα. Αντιλαμβάνομαι τη ζήτηση που υπάρχει. FM και ενώ ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Γρήγορα να δούμε τι ακριβώς περιμένουμε από εδώ και στο εξής. Πρώτα απ' όλα υπάρχει παιχνίδι το Σάββατο που πέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Η τελευταία ομάδα που κέρδισε τον ΠΑΟΚ, ξέχωρα άμα δεν ήταν ποδοσφαιρικό το θέμα. Μια ομάδα που μπήκε με ιδιαίτερο ζήτο δικαίωμά της. Τρελό μάτς. Να κόψει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, αλλά είχε και λόγους και η ίδια να κερδίσει, γιατί μαχόταν για να μπει στην πεντάδα και να παίξει Ευρώπη για να αποκλειστεί από την Χιμπέρνια. Δικαίωμά της. Αυτό που με ενόχλησε εμένα ήταν ο τρόπος που πούλησαν τρέλα αμέσως μετά. Η συμπεριφορά, η αντίδραση. Mm. Το τουπέ, το ύφος, το τέλος. Ναι. Οι χειρονομίες του Καλτσά, ο οποίος βέβαια θα έρθει στην Τούμπα. Είναι στην αποστολή κανονικά από ό,τι μαθαίνω. Θα είναι στην αποστολή κανονικά. Δεν είμαστε και μελλοντολόγοι, δεν έχει βγει η αποστολή, αλλά ένα-δύο τηλεφωνήματα που κάναμε, θα είναι ο Καλτσάς. Δεν είναι τώρα ολόκληρο ΠΑΟΚ να ασχολείται με τον Καλτσά, αλλά είναι ένα ενδεικτικό του στοιχείο του πώς αυτή η ομάδα, ενώ έπρεπε να κάνει τη δουλειά της και καλά έκανε και έπαιξε, ξεπέρασε την γραμμή. Και ο Καλτσάς, την ώρα που ήμασταν έτοιμοι μετά τα όσα είχαμε τραβήξει με τον Ολυμπιακό και τις λαμογές τους, να μας δείχνουν τα γεννητικά του όργανα, την ώρα που είμαστε ένα βήμα πριν τον κεφαλικό εκείνη την ώρα. Από τα χειρότερα συναισθήματα που έχω ζήσει στον ΠΑΟΚ στη ζωή μου. Γνώριζε ότι ο ΠΑΟΚ είναι τρελαμένος, έτσι είναι στα κόκκινα μετά τα όσα είχαν γίνει και εκεί ακριβώς στόχευσε ο συγκεκριμένος. Δεν νομίζω ότι το σκέφτηκε και πολύ, γιατί για να σκεφτείς κάτι πρέπει να είσαι και λίγο. Να το έχεις το κομμάτι της σκέψης. Να λειτουργούν κάποιες βασικές. Δεν νομίζω ότι το σκέφτηκε και πολύ. Αλλά κάθε δράση έχει και την αντίδρασή της. Θα ερχόταν ο Καλτσάς κάποτε, δεν τελειώνει η καριέρα του, μικρός είναι ακόμα, 27, 28, 29, πόσο είναι δεν ξέρω. Θα έρθει τώρα στην Τούμπα. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Καλτσάς ήταν προκλητικός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Καλτσάς που είναι αργιανός, ακόμα και τον Άρη έχει ρίξει. Δεν είναι δηλαδή ότι το κάνει επειδή είναι αργιανός. Το κάνει γιατί έτσι η κοσμοθεωρία του είναι κάπως. Όμως εκείνο το timing ήταν πολύ κακό. Και δεν γίνεται να ξεχαστεί, ναι. Ναι, σπάνια κάθομαι και αναλύω συμπεριφορές αντιπάλων κτλ. Αυτό με πείραξε. Εκείνη τη μέρα. Τέλος πάντων, έρχεται ο Αστέρας Τρίπολης εδώ σε ένα παιχνίδι που είναι παραμονές πολύ μεγάλου αγώνα. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Μπουλκουμέ που είχαμε κάνει στο Αγρίνιο, παραμονές στο αγώνα με τη Σάλκε το 2-0. Πρεμιέρα και τότε. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ λοιπόν να είναι πάρα πολύ σοβαρός. Πάρα πολύ σοβαρός. Απέναντι στον Αστέρα να πάρει το παιχνίδι. Η ζωή τα φέρνει έτσι που ακόμα και φέτος ξεκινάει στα κόκκινα έχοντας το μείον 2. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και εκτιμώ ότι ο κόσμος πρέπει να γεμίσει την Τούμπα, εντάξει. Άλλοτε και κλεισμένων, άλλοτε αφαιρέσεις βαθμών. Γενικά η ζωή τα φέρνει έτσι που ο ΠΑΟΚ δεν ξεκινάει ποτέ με τους καλύτερους ιονούς στο πρωτάθλημα. Πάντα υπάρχει μια δυσκολία για τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να φρεσκαριστεί, θα φρεσκαριστεί βασικά, αναγκαστικά γιατί δεν παίζει Βαρέλα και Μαουρίτσιο. Και ο Γουάρντα. Και ο Γουάρντα δεν παίζει, γιατί είχε από πέρσι τιμωρία 2 αγωνιστικών, εξέτησε με Κέρκυρα, ναι, εξέτησε με Κέρκυρα πέρσι, άρα του μένει μία, θα πρέπει να είναι αυτή στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Το ποινολόγιο της Super League το γράφει αυτό. Δεν έχει βγει ακόμη, ναι. Δεν το γράφουν, αλλά βάσει των δεδομένων που ισχύουν από πέρσι. Εφόσον έχει την τιμωρία των 2 αγωνιστικών, τη μία την έκανε, καθάρισε από τη μία. Πώς το κατάφερε αυτό να μην φάει δεύτερη κίτρινη, να σβήσει, πώς το κατάφερες εσύ, άμπρος. Και Φαραώ. Και Μαουρίσιο Μάτος δεν έχει στην πρεμιέρα, έτσι. Και Μάτος δεν έχουμε. Και Μαουρίσιο Μάτος δεν έχει, όχι. Μαουρίσιο Μάτος, Βαρέλα και Γουάρντα, εκτός. Ναι. Βαρέλα, βαγικό κίνηση τελικό. Άρα λοιπόν πάμε σε μία ενδεκάδα με σίγουρα Κίτσιου, Χατσερίδη, Κρέσπο, Βιερίνια. Ναι. Αυτή είναι η τετράδα πίσω. Λογικά Κάνια Σάχοφ. Λογικά
Μπίσες Βαρ θα μπει μετά από καιρό. Δεν ξέρω αν θα μπει και ο Καντουρί, αλλά δεν γίνεται και οι δύο αριστερά. Μάλλον ο Μπίσες Βαρ. Ακολούθησε κανονικά πρόγραμμα προπόνηση ο Μαροκινό. Ναι. Δεν νομίζω να φρεσκαριστεί και ο Πέλκας. Είναι too much. Και θα δούμε αν θα φρεσκαριστεί και ο Πρίγκοβιτς για να παίξει ο Ακπόμ. Που εγώ τον περιμένω πώς και πώς, εντάξει. Και αυτό θα περιμένει πώς και πώς βάσει των δηλώσεων που έκανε μετά το μάτς με την Μπενφίκα. Ναι. Πολύ ωραίο τυπάκι. Κλασικός Άγγλος από την προφορά του. Θα τον λατρέψει ο Μάριος δηλαδή. Ναι, είναι κλασικός Άγγλος. Κατευθείαν αυτή να μιλήσει, να κάνει, το θεωρεί υποχρεωσή του. Δεν είσαι τα δικά μας τα... Να σου πω κάτι. Το έχουν πολύ ξένοι αυτό. Ναι. Δηλαδή θα σεβαστούν πολύ τον απέναντι. Θα πάνε, θα του μιλήσουν, ακόμη και αν δεν θέλουν να κάνουν δηλώσεις, θα μιλήσουν με τέτοιο τρόπο και με τόση ευγένεια που σου δείχνουν να καταλάβεις ότι δεν είναι το κατάλληλο momentum. Γενικότερα είναι άλλη πάστα. Άλλη πάστα. Από τους Έλληνες μόνο ο Πέλκας έχει αυτή την, τη διάθεση να είναι επικοινωνιακός. Και Πασχαλάκης την έχει. Πασχαλάκης την έχει. Πασχαλάκης την έχει σε πιο... Στη γενικότερη τρέλα ναι, του. Στην τρέλα του ναι. Πάνω. Από τους ξένους ξέρεις ποιος θα είχε πάρα πολύ στο να μιλάει. Ο Χακόμπου και ο Μακ. Ο Χακόμπου είχε να μιλάει να παίζει, δεν είχε. Ο Μακ, ναι, όντως. Ο Μακ σε κάποια φάση νομίζω ότι μιλάει σε όλες τις χώρες. Δηλώσει του Μακ στη Ρωσία, δηλώσει του Μακ στη Σλοβακία, δηλώσει του Μακ στην Ισπανία. Σε κάποια φάση χάσει την μπάλα. Τέλος πάντων, δεν απασχολούν τον κόσμο αυτά. Αλλά σίγουρα το rotation που αναγκαστικά θα κάνει ο Λουτσέσκου φέρνει και μια ανισορροπία. Δεν μπορεί δηλαδή η ομάδα να έχει την ίδια συνοχή, γι' αυτό θέλει και περισσότερη προσοχή, γι' αυτό χρειάζεται και πιο πιεστική τούμπα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες. Είναι πρεμιέρα, οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει τον τρόπο να κάνει τη δουλειά. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα που κληρώνουμε. Και εγώ εσένα ακούω, Σταύρο μου, να ξέρεις. Και εγώ εσένα ακούω. Ό,τι και να πεις, δίκιο έχεις για τα σανσέρ, κολοτούμπα. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί τώρα έχω και το ποινολόγιο. Ο Μάτος δεν είναι. Ο μόνο δεν είναι. Όχι. Έχουμε Μαουρίσιο, Βαρέλα και Ουάρντα εκτός. Μα ο Βαρέλα που πήραν την κόκκινη στον τελικό και ο Ουάρντα που κουβαλάει αυτή την τιμωρία των δύο αγωνιστικών από πέρσι. Τη μία την εξέτησε και του μένει άλλη μία. Άρα πάμε με Μάτος Χατσερίδη. Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Κρέσπο, Βιερίνια, Κάνια Σάχοφ. Βέρμπουμ δεν μπορούμε να δούμε. Το ξεκαθάρισε ο προπονητής μετά τη διακοπή. Γιατί υπήρχαν κάποιοι βιαστικοί συνάδελφοι με το ζόρι να ρωτήσουν τι θα γίνει με τον Βέρμπουμ. Ο Βέρμπουμ επέλεξε να έρθει τον Αύγουστο. Αδερφέ, τι να γίνει. Θα παίξει το Σεπτέμβριο. Αν επέλεγε να έρθει τον Ιούνιο, θα έπαιζε τώρα. Αν δεν επέλεξε αυτό το πράγμα. Άρα περιμένει στη σειρά. Από εκεί και πέρα. Είπαμε, παίζει και η θέση μπροστά, γιατί ο Πρίγκοβιτς δεν έχει κάνει προετοιμασία και ίσως θα πρέπει να πάρει ενάσεις. Φάνηκε και λίγο βαρύ στο τελευταίο παιχνίδι, είναι η αλήθεια. Αποκομμένος. Αποκομμένος, χωρίς καθαρό μυαλό. Κοίτα, ο Πρίγκοβιτς όταν είναι καλά αθλητικά, φαίνεται. Τώρα δεν ήταν καλά αθλητικά. Δηλαδή και τις μονομαχίες έχασε και όταν πήρε μπάλα δεν έκανε το σωστό. Θέλει λίγο. 73 εκατομμυριάκια, να το φίλος ο Κώστας. Για το αυτό το ναι, Boeing. Όχι, μεγάλο είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν θέλουμε τόσο μεγάλο. Εντάξει, ο φίλος θέλει να πάρει όλη τη Θεσσαλονίκη μαζί του. 137 με 143 θέσεις, όχι, δεν θέλουμε αυτό. Ένα λίγο πιο μικρό και κοντά στα 60 εκατομμύρια. Εντάξει, για το πλάνο που λέγαμε πριν. Κοίτα να σου πω κάτι. Αν και εφόσον προχωρήσει η κατάσταση, το 137 σε θέσεις δεν είναι μεγάλο. Εντάξει, όμως. Να, εσύ το βλέπεις τώρα με τα εισιτήρια τι γίνεται. Να ξοδεύουμε τόσα λεφτά. Δεν αξιδεύουμε τόσο. Τι 60-73, άμα είναι να τα δώσει. 70 εκατομμύρια τι παίχτε τέσσερι πρώτη γραμμή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, έρχονται άλλα λεφτά. Ανανεώσει, κάτσε να έρθουν και θα δούμε. Κάτσε, σε εμά, στην τσέπη μα θα μπουν. Ναι, απλά θα γλυκάθει λίγο μεγάλο. Βάζει. Θα πει έφερε και 30 τώρα. Εν τω μεταξύ, διαβάζω αυτά τα τρελά λεφτά στα ταμεία του ΠΑΟΚ και τη ΣΑΚ. Πόσο διαφορετική ανάγνωση είναι για τον ΑΕΚΤΣΙ. Τα λεφτά τα οποία ενδεχομένως θα μπουν στα ταμεία του και πόσο διαφορετική ανάγνωση είναι η είδηση στον ΠΑΟΚΤΣΙ, έτσι. Εδώ τότε θα πήγαν να γράψουν ότι ο Μελισσανίδης έδωσε έξτρα πίμ 300 χιλιάρικα. 300 χιλιάρικα δια 25. Περίμενε, ξέρεις πώς πάει. Περίμενε, 300. Το 80% του πριμ, όχι, το 70% του πριμ το παίρνουν οι 14 παίκτες που αγωνίζονται. Έτσι το ναι. Όχι, έτσι πάει γενικότερα στα πριν. Όχι, διά είναι.
Όχι. Δηλαδή, συγγνώμη, και αυτός που είναι εκτός αποστολής, ναι, και κόβεται πέμπτα τα ίδια πριν. 12 χιλιαρικάκια. Ωραία. Ναι, αν μπουν στους ομίλους. Εμείς έχουμε δώσει μέχρι τώρα 12 μόνο για, για το ταξίδι στην Βασιλεία. 25. Ίσον. 80 χιλιάρικα. Πριν μπούμε στους ομίλους. Ναι. Εντάξει. Να σου πω κάτι, κοροϊδεύσαι, αλλά είναι ένα σύμβολο Κάιπερ στα 12.000. Όχι, ένα σύμβολο, ένα τρίμηνο. 35 δοσάρια. Έχει δίκιο. Ένα τρίμηνο. Όχι, τετράμινο. Τετράμινο Κάιπερ. Τετράμινο, αλλά βάζουμε και τις διακοπές του καλοκαιριού. Τέλος πάντων, αφού δεν τράπηκα να το γράψουμε και την ομιλία, απορροτική ομιλία πριν το παιχνίδι με τη Βίτη, δηλαδή κλαίει ο Ρόκι κάπου. Ρόκι Μπαλμπόα. Ναι. Κλαίει κάπου. Τέλος πάντων. Με την Μπενφίκα τα είπαμε χθες. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε υπεραισιόδοξοι ούτε απεσιόδοξοι. Επιστρέφει ο Σάλβιο και στο μάτς με την Sporting και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Κοίτα, αυτό που αποδείχτηκε στα παιχνίδια, στο παιχνίδι της περασμένης Τρίτης είναι ότι όλο το παιχνίδι της Μπενφίκα είναι τα οχτάρια και τα δύο τους στα μπακ. Ειδικά ο Ανδρέα Αλμέιδα είναι ένας παίκτης που δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. Σε κάποια φάση έπαιζε δεξί μπακ, μετά έκλεινε στον άξονα, γινόταν χαφ. Μετά έβγαινε κρυφός φορ. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Εντάξει. Είναι τόσο απρόβλεπτο, είναι τόσο μεγάλο το μενού του. Η έμπνευση που έχει μέσα στο γήπεδο. Έχει, ναι. Έχει μενού, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι θα σου κάτσει. Θα βγάλεις, θα φας πανακόπιτα ή θα φας, ξέρω εγώ, ριζότο θαλασσινών. Δεν ξέρεις. Να σου πω κάτι, γι' αυτό πανικοβλήθηκαν αυτοί με Αλμέιδα στην τελευταία προπόνηση που δεν πήρε μέρος και προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει το παιχνίδι και βγήκε ο προπονητής και λέει θα τον περιμένω μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ήταν παντού. Ξέρεις πόσοι παίκτες Μπενφίκα μπορούν να σου πω ότι ήταν παντού. Μου φάνηκαν ότι ήταν παντού. Αυτός ειδικά ήταν παντού. Αυτός ειδικά, δηλαδή χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια σε κάποια φάση. Ωραία. Και ο Πίζη όσο είχε δύναμης. Γιατί καθώ το δεύτερο ημίχρονο κλάταρε. Δεν γινόταν να πάει στον ίδιο ρυθμό. Και γενικά η Μπενφίκα μετά το 70 κλάταρε. Ναι. Έπεσε. Εντάξει, πάρα πολύ ο ρυθμός της. Επειδή λένε όλοι για την πολύ καλύτερη Μπενφίκα. Ήταν πολύ καλύτερη η Μπενφίκα. Αλλά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε 2-20 λεπτά μέσα στο παιχνίδι να ελέγξει το ρυθμό είναι σημαντικό. Δηλαδή, στο πρώτο 20 λεπτό και το τελευταίο 20 λεπτό, ο ΠΑΟΚ ελέγχει. Ναι. Ξέχωρα αν τα εύκολα λάθη του Μαουρίτσιου στο τέλος έδωσαν τη φάση του Φέληξ. Αλλά... Έχει στο Πασχαλάκι εκεί. Ωραία, ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ούτε τόσα λάθη μπορεί να κάνει. Ούτε η Μπενφίκα μπορεί να πιάσει το ρυθμό που έπιασε του Νταλούζ, λέω εγώ. Από εκεί και πέρα όμως δεν πάβει να είναι μία αναμέτρηση που θα κρυθεί στη λεπτομέρεια. Εσύ ποια υποχρέωση έχεις να κερδίσεις. Και σου λέω εγώ τώρα, Ελένη μου. Ναι. Μπαίνεις για να τους αναγκάσεις να βγουν να παίξεις εσύ στο γήπεδο, στο ανοιχτό γήπεδο. Και πότε το έκανες αυτό. Εδώ ξεκινάει το παιχνίδι στον Νταλούζ και πιέζεσαι στα 2/3. Ειδικά εκεί στο 5-15. Άρα λοιπόν δεν είναι. Πώς το λένε. Σίγουρα δεν είσαι της λογικής, πάμε για το 0-0. Δύσκολα θα πάμε για το 0-0. Είναι παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσεις. Και είναι ρίσκο η συγκεκριμένη λογική και φιλοσοφία το 0-0. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε Σίλενη. Είναι πώς θα. Πώς μπαίνεις σε μια λογική σε ένα παιχνίδι να πάει στο 0-0. Πρέπει να μπεις να κερδίσεις. Ναι. Άρα θα μπεις να παίξεις το παιχνίδι σου. Άρα. Δεν, στην Τούμπα πότε άφησες τον άλλον να πάρει την μπάλα. Ναι. Μπορεί απλά να μπεις με τη λογική ότι προσέχω πάρα πολύ τα μετόπισθεν, έτσι. Είμαι καλά κλεισμένος πίσω και προσπαθώ όσο μπορώ να χτυπήσω στην κόντρα επίθεση. Όταν μου δοθεί ευκαιρία δεν σημαίνει ότι θα βγω απαραίτητα, θα ανέβουν και τα μπακ μου, τα πλάγια μπακ μου, άρα είμαι εκτεθειμένος στα γυρίσματα. Τέλος πάντων, εγώ λέω το εξής. Ότι ο ΠΑΟΚ θα πει να κάνει το παιχνίδι του και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Και το ξέρει και ο Λουτσέσκο νομίζω αυτό. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις τώρα. Άμα θα κάτσεις σαν τη Σπαρτάκ το 0-0. Το 0-0 στη Σπαρτάκ πώς έκατσε. Η αποβολή τους ακύρωσε. Ναι. Και εμείς δεν μπορούσαμε να βάλουμε την μπάλα. Με 17 τελικές εκτός έδρας δεν βάλαμε γκολ. Ωραία. Έτσι. Ήταν όχι απλά συγκυριακό. Έκατσε. Μία στο εκατομμύριο. Ναι. Δεν έμπαινε. Δεν έμπαινε. Μία στο εκατομμύριο. Τώρα εδώ τι να πεις. Ερώτηση. Θα άλλαζες κάτι όσον αφορά την ενδεκάδα που είδες στον Ταλού συγκριτικά με αυτήν τη Τούμπα. Του ΠΑΟΚ, όχι τη Μπενφίκα, έτσι. Τι να αλλάξει τώρα, ούτως ή άλλως η ομάδα είναι γνωστή. Τι να αλλάξει, ένα εξτρέμ. Στο εκτός έδρας δεν θα ξεκινούσε εγώ τον Μπρίγκοβιτς. Θα πήγαινες με ΑΚΠΟΜ. Με ΑΚΠΟΜ θα πήγαινε. Βασικό. Ναι, ναι. Το είπα και πριν το παιχνίδι. Το είπα λίγο
διαφορετικά. Και το εξήγησε κιόλας. Γιατί ο Ζαρντέλ είναι ένας μέτριος αμυντικός, δεν είναι κάτι top. Αλλά όταν θα πάει στη δύναμη και το κορμί του αντίπαλο είναι στο ίδιο αθλητικό κομμάτι με αυτόν, όταν ταιριάζουν, είναι εύκολο για αυτόν. Επειδή είναι aggressive, να καθαρίσει την πουγάδα. Αν όμως βρει παίκτη που είναι γρήγορος, δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε 2-3 φάσεις στο χώρο που αν είχε πιο γρήγορο παίκτη θα τους έκανε ζημιά. Αλλά τώρα για την Τούμπα δεν γίνεται να μην ξεκινήσει ο Πρίγιοβιτς. Όχι, του πάει. Έχει να βάλει και γκολ δύο παιχνίδια, ξέρεις, η ώρα του είναι. Είναι η ώρα του. Και ακόμα και στο παιχνίδι το κακό του προχθές, εντάξει, είναι η φάση του Ζαμπά που άμα ο Ζαμπά δει στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνος ο Πρίγιοβιτς, είναι γκολ. Αλλά εκεί φαίνεται η απειρία του παίκτη. Του Ζαμπά, ναι. Ενώ κάνει εκπληκτική τρίπλα στον Γκριμάντο, δεν έχει το καθαρό μυαλό να τη σπάσει το δεύτερο δοκάρι, να ισοφαρίσει ο ΠΑΟΚ νωρίτερα. Τέλος πάντων. Είχες νιάτα στα εξτρέμ σου γενικά μπροστά. Εντάξει, και ο Λιμνιός πήρε ένα μαθηματάκι πολύ καλό. Δεν έχω στήριγμα, δεν έχω στήριγμα. Σε κάποια φάση δεν ξέρω αν το είδες, τον έβλεπα, έπιασε η κάμερα να λέει ότι τι να κάνω, δεν έχω βοήθειες προς τον πάγκο. Δεν έχεις βοήθειες. Πρέπει να του τάχωνε ο Λουτσέσκου. Του τάχωνε γιατί είχε πάσες. Αλλά ναι. Φοβόταν να τις περάσει. Ναι. Κατάλαβες, όταν δεν σου βγαίνει κάτι, ξέρεις, προσπαθείς να το κάνεις σίγουρο. Αλλά όταν παίζουν αυτοί με αυτές τις ταχύτητες, όσο πιο πολύ κρατάς την μπάλα στα πόδια σου, τόσο πιο πολύ σε κλείνουν. Δεν θα σε αφήσουν. Ναι. Εντάξει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φάση που είναι δεξιά ο Λιμνιός και έχει πάσα στον Μπέλκα. Και τη γυρίζει πίσω. Όχι, και την αργεί. Και τη χάνει. Και τη χάνει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είχε στηρίγματα. Δηλαδή μέχρι και ο Βιερίνια σε μια φάση τη γύρισε πίσω με τους αμυντικούς εκεί, Κρέσπο Βαρέλα να. Ούτε ο Άντρε ήταν καλά. Και τις πρώτες φάσεις η αλλαγή του momentum του παιχνιδιού έγινε από δύο λάθη του Μάτος και του Βιερίνια. Που κερδίσαν αυτή την μπάλα τις μπάλες εύκολα και βγήκαν στον χώρο και έξανα να πιέσουν μετά. Δεν ήταν ότι. Ο Λιμνιός είναι και πιτσιρικά, τον δικαιολογείς. Είχαμε πολλούς παίκτες σε κακή μέρα. Κάνιας, Μαουρίτσιο, ο Μάτος μέχρι το 70, ο Βιερίνια, πολύ πιο κάτω από τα στάνταρ του. Πρίγιοβιτς, ο Πέλκας, ναι, μεν έκανε δουλίτσα, αλλά εγώ επειδή έχω τεράστιες απαιτήσεις. Τεράστιες. Είναι αυτό που λες. Όταν λες κάποιος είναι σε κακή μέρα, σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα, δεν βλέπετε, αλλά έχω κάποιες απαιτήσεις, κάποια στάνταρ απαιτήσεις, γιατί ξέρω ότι μου έχει δώσει 5 πράγματα στα προηγούμενα παιχνίδια. Ξέρω ότι μπορεί, ρε. Ναι. Δεν θα ζητήσω ποτέ, ξέρω εγώ, από κάποιον παίκτη που δεν μπορεί. Από τον Γκάνιας. Από τον Γκάνιας ξέρω ότι μπορεί και δεν μπορεί. Προχθές δεν έκανε ούτε αυτά που μπορεί. Εντάξει. Ούτε στη Μόσχα. Ο Γκάνιας είναι ψυχολογίας. Είναι ο Ισπανός Γιώργος Φουτάκης. Άμα του βγουν οι πρώτες πάσες, είναι ο καλύτερος του γηπέδου. Άμα δεν του βγουν, το σταυρό σου. Αυτό είναι. Μα ο Κάνιας, γι' αυτό λέμε ότι ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν ένα παίκτη εκεί πιο aggressive, με ισχυρότερη προσωπικότητα. Ωραία. Ο Κάνιας αυτό είναι. Ένα Verblum. Δεν ξέρω αν ο Verblum είναι αυτό που λείπει. Θα τον δω. Δεν τον ξέρω. Τον έχω δει σαν φορ σε ένα Λιόν Τσεσεκά που έβαλε και γκολ. Τον έχω δει σε κάτι άλλα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Τον είδα καλοκαίρι. Όλοι σε συγκαμμένοι παίζανε. Ναι, εντάξει. Και το 0-2, πόσο έχει ρίξει 0-2. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σε συγκαμμένη παίζα. Εντάξει, αλλά ήταν αρχές καλοκαιριού, η ομάδα, ναι. Καμία ομάδα δεν είχε στρώσει. Ναι, και δεν έχω ακόμα εικόνα. Ελπίζω να είναι αυτό που μας κάνει. Ελπίζω. Πάντως όχι ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ μπήκε και μας ηρέμησε. Ο Σάχοφ μπήκε στο κατάλληλο σημείο, έτσι, όπως είχε τέτοια εξέλιξη το μάτς. Δηλαδή στο 81, εκεί που έπρεπε να γεμίσει τον άξονα. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή είτε παίζω στο Ζαγκλιβέρι, είτε παίζω στο Καμπνού. Στον Μπερναμπέου. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Δεν έχει αυτό. Κάτι είναι προσόν αυτό το πράγμα. Εννοείται σε έναν αθλητή, σε έναν ποδοσφαιριστή. Εννοείται και είναι και ο ρότυπάκι, δηλαδή γενικά είναι cool. Είναι, δηλαδή εντάξει. Ναι. Δηλαδή έβλεπε στο Λιμνιό, είχε το άγχος του, την νευρικότητά του μέσα στο παιχνίδι. Λογικό, Μπενφίκα, τέτοιο παιχνίδι, τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή θέλει και αυτού του ποδοσφαιριστέ που να έχουν αυτό το ότι είτε παίζουν στην Τρίγλια, είτε στο Καμπνού. Ο Μαουρίτσιο το παρακάνει. Δηλαδή, καμιά φορά ενώ παίζει στο Νταλούς. Και αυτό έχει παραστάσει. Ναι, ενώ παίζει στο Νταλούς, νομίζω ότι παίζει στο Ζαγκλιβέρι. Κάλμα, βρε αγόρι μου, παίξει σωστά. Και δεν είναι μόνο ότι κάνει τα λάθη. Υπάρχουν τρεις πάσες που τις έχεις, ρε αγόρι μου, και τις δίνει λάθος. Επίσης, ο Μαουρίσιο είναι αναλόγως στη μέρα του. Δηλαδή, πώς θα του κουμπώσει το παιχνίδι. Ναι. Αν είναι... του πάει καλά, θα είναι ο κορυφαίος του γηπέδου. Αν όχι, και δεν του πήγε στο Νταλούς. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Έχουμε θεματάκι όμως. Ο Μαουρίτσιο πρέπει να είναι καλός. Είναι σημαντικός. Δηλαδή είναι ο σημαντικότερος παίκτης για τον έλεγχο του ρυθμού. Δεν μπορεί να μπαίνει και να είναι τραλαλά τραλαλά. Εντάξει, είναι κομβικός. Είναι η θέση του τέτοια που είναι κομβική. Αυτό. Έτσι περνάει όλο το παιχνίδι από τα πόδια του. Ο φίλος ρωτάει. Δεν βγαίνει, λες, πιο μικρό, λέει ο φίλος ο Κώστας.
Δεν βγαίνει σε πιο μικρότερο πλάνο. Αυτό είναι και το προσαρμόζει λίγο. Δεν μπορούμε να. Θα κάνουμε ειδική παραγγελία. Σιγά μην μας. Τέλος πάντων. Πώς βλέπεις Τετάρτη, λέει ο φίλος. 5-3-2 με Ζαμπά. 5-3-2, τι 5-3-2. Δεν μπορεί να αλλάξει πάω σύστημα. Άλλο πράγμα παίζει, φίλε μου. Αυτά που έπαιζε ο Άγγελος πριν στο 5-3-2, ο Άγγελος μπορεί να άλλαζε 12 συστήματα στο ίδιο παιχνίδι. Υπάρχει παιχνίδι πάω ΚΑΕΚ που μισή ομάδα παίζει 4-4-2 και μισή 4-3-3. Και το παραδέχτηκε στις δηλώσεις μετά και το κερδίσαμε κιόλας. Άστο, εντάξει. Δεν είναι. Αυτά είναι τώρα. Να είχαμε να λέγαμε σε αυτό το επίπεδο, μα κάνεις βλαχομαγκές. Να το φας το. Να σου δείξω ένα πολύ ωραίο μήνυμα έτσι λίγο να σε εκνευρίσω. Ναι. Δες εδώ, γιατί δεν θέλω να το πω στον αέρα. Τι είναι αυτό. Ο αγαπημένος μας. Με τις πληροφορίες της UEFA. Ναι, βέβαια. Δεν είναι και φωτογραφία με τον Μαντέβι. Αυτός που μίλησε με αξιωματούχο της UEFA. Αποθεώνει και εδώ τον πρόεδρο. Γιατί θα τον αποθεώσει τον πρόεδρο. Εντάξει, το τι συμβαίνει με την αέρα το ξέρουμε και εγώ τώρα. Εγώ λέω ότι πρέπει να βγαίνουν δύο εκπομπές από Θεσσαλονίκη στο καθημερινό της πρόγραμμα. Αδιαφορούν όλοι. Δημόσιο είναι. Το δημόσιο λειτουργεί προς όφελος συγκεκριμένων ανωνύμων εταιριών και εδώ βλέπουμε ποιος πήγε να διαμορφώσει, ο οποίος έκανε και ανάλυση στο Μουντιάλ. Και άμα του δώσει μια μπάλα, θα την πάρει τμήμα για βόμβα. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε, να μπείτε στην κλήρωση για τα εισιτήρια με την Μπενφίκα. Ξέρουμε ότι το θέλετε πολύ, το ψάχνετε πολύ. Είναι μαγικά χαρτάκια τα συγκεκριμένα. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με τις δικές σας γραμμές 2310, 287 και 38. Να είμαστε πάλι πίσω. Η εκπομπή του ΠΑΟ 24 είναι η μπούντου δεξιά μου. Και Σταύρος Κόλκας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, θα ανοίξουμε και γραμμές στο 2-3-10-2-87-8-8-8. Στις ειδήσεις της ημέρας βέβαια ο ορισμός του συχάματος στο Πανετολικός Ατρόμητος. Επικής. Δεν λέω το όνομά του, μόνο σύχαμα θα λέω. Πέρασε από την πόλη του. Είπα και σε κάτι βεζινάδες, κάτι τέτοια. Γνωστό πρόσωπο. Κάτι κατάρες φύγανε. Όποιον έβρισκα εκεί. Μέχρι να πάρω το πλοίο δηλαδή. Όσο κάνεις μέχρι να μπεις στο πλοίο και να. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο με το που ανοίγεις ο ορισμός. Πρώτο είναι το όνομά του, γιατί είναι στο παιχνίδι του Πανετολικού με τον Ατρόμητο. Το πρώτο παιχνίδι έτσι, της πρεμιέρας. Τέλος πάντων, το σύγχαμα είναι κανονικά. Δεν είναι σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, εννοείται. Τον ΠΑΟΚ τον παίζει ο Κουτσιάφτης. Κουτσιάφτης. Ακριβώς. Αριστομένης Κουτσιάφτης από την Άρτα, βοηθή Κολοσιώνης και Καλαμπόκης και τέταρτος ο Γρατσάνης. Στο 2-3-10-2-87-8-8-8 καλείτε για να βγείτε στον αέρα της πόλης και μέχρι να συμβεί αυτό να δούμε την υπόθεση Τόσκα. Ο Τόσκα είναι συμφωνημένος. Το είχες δώσει εδώ πρώτος την ημέρα του παιχνιδιού το μεσημέρι. Για τα εισιτήρια να πούμε. Βεβαίως. FM κενό, ονοματεπώνυμο, το όνομά σας, το επίθετό σας, το 54526, μπαίνετε στην κλήρωση. 2 παρα 5, 5 εισιτήρια μπαίνουν. 546. 54526. Γιατί το λες έτσι, δεν είμαι μπέρδεψη τώρα. Εντάξει, δεν θα στείλεις εσύ μήνυμα. Δεν θα στείλεις εσύ μήνυμα. 54526. Αχ, κοκοβλόκο. 54526, άσε μας μπερδεύεις τώρα. 5-45-26, έτσι. Γιατί θα στείλεις μήνυμα. Όχι, αλλά με μπερδεύεις. Ορίστε, κατάλαβα μια χαρά ο κόσμος. Έχει στείλει ήδη τα μήνυματά του. Δεν είναι. Πρώτα στο πενταψήφιο με τα τρία για να φύγει το βαρύ το φορτίο. Τώρα το έχω μάθει έτσι από την αρχή. Δεν μου το αλλάξει. 54-5-26. Κοίτα εδώ τι γράφουν στο μεταξύ. Δεν θέλω να τα βλέπω. Δεν θέλω να τα βλέπω. Μου γυρνάει το μάτι. Τι να μην γράψουν οι άνθρωποι αφιερώματα για το κατόρθωμα, το επίτευγμα. Απέναντι στη βιντεότον. Λέγαμε για τον Τόσκα λοιπόν ότι η περίπτωση είναι συμφωνημένη. Νομίζω ότι έχει παγώσει. Δεν υπάρχουν υπογραφές. Νομίζω ότι έχει παγώσει γιατί ψάχνουν το κάτι παραπάνω. Το οποίο δεν είναι ο Σταφυλίδης που υπήρχαν οι προϋποθέσεις, αλλά υπάρχει μια εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρξουν καλύτερες προϋποθέσεις στο άμεσο μέλλον. Του Σταφυλίδη το συμβόλαιο τελειώνει το ερχόμενο καλοκαίρι. Αν δεν ανανεώσει με την Augsburg, καταλαβαίνουμε όλοι ότι. Αποχαιρετάει. Και θα ψάχνει τον επόμενο σταθμό. Να έρθει ως ελεύθερος ή πολύ πιο φθηνά ως. Πώς το λένε, το Γενάρη. Τώρα η Augsburg αξιώνει κάποια ποσά.
Αν δεν ανανεώσει ο παίκτης και τον χάσει το Γενάρη, μπορεί να μην αξιώνει αυτά τα ποσά. Τέλος πάντων, έχει παγώσει του Τόσκα. Είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα θέλει ο ΠΑΟΚ, λέει έρχεται. Αλλά από εκεί και πέρα ψάχνουν κάτι, μπας και τελευταία στιγμή βρεθεί κάτι πολύ καλό. Προπονείται κανονικά με τη Real Betis όλες αυτές τις μέρες, όπως αναφέρουν οι Ισπανοί. Αλλά περιμένει και αυτός να δει τι θα γίνει με το μέλλον του. Ο Τόσκα είναι μια περίπτωση που καλύπτει τον ΠΑΟΚ σε δύο θέσεις. Δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι επιθετικογενής μπακ, δεν είναι όμως και δεν περνάω τη σέντρα, δεν είναι Σνάουστνε, που δεν το λέω υποτιμητικά ο Σνάουστνε, που έφερε πολύ παραπάνω πράγματα από αυτά που πληρώθηκε στον ΠΑΟΚ, να τα λέμε. Μιλάμε, δεν το λέμε υποτιμητικά και πολλές φορές παιδιά τα οποία δεν έχουν την εμπορική άβρα τα αδικούμε. Για τα λεφτά που πήρε έκανε 5 φορές καλύτερη δουλειά. Ο Πολωνός Σταρ που είναι στον ΠΑΟΚ, τι είναι, σε ακαδημίες είναι. Είναι σε ακαδημίες, είναι μαζί με τον Γκαρσία, έτσι. Με τα παιδιά που σήκωσαν και πήραν ένα τρόπαιο στην Ολλανδία, σε μια διοργάνωση που βρέθηκαν εκεί. Με Παυλάρα μαζί, κανονικά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι οι μέρες 23 Αυγούστου έχουμε άλλη μια εβδομάδα, ουσιαστικά 8 μέρες μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Θα καλυφθεί το κενό. Θα καλυφθεί το κενό και θα έχει ο ΠΑΟΚ ένα ρόστερ πλήρες πλέον και θα πρέπει να δούμε ποιοι θα φύγουνε. Γιατί κακά τα ψέματα, Ελένη μου, είναι λίγο το ρόστερ κάπως. Ήδη κάποιοι έφυγαν. Κοίτα, Μιστακίδης θα έφευγε, δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει, ποιος άλλος έφυγε. Έφυγε ο Χαρίσης. Ο Χαρίσης για μένα είναι λάθος που έφυγε. Ανακοινώθηκε χθες από την Κορτράιπ που τον καλωσόρισε. Ναι, είναι λάθος που έφυγε για ποιον λόγο. Πρώτα απ' όλα κάνει τεράστιο λάθος ο μάνατζερ του. Τεράστιο λάθος. Πέρσι έκανε ένα λάθος, τον πήγε στην Saint-Étienne. Ωραία, πήρε παιχνίδια. Ναι, ο παίκτης πρέπει να παίζει. Ναι. Αλλά παίζει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι όσα πάνε όσα έρθουν. Δεν έχει την τακτική παιδεία άλλων πρωταθλημάτων. Αυτός ποντάρει, θα πάει καλά εκεί πέρα και θα πάει σε ένα άλλο πρωτάθλημα, τέλος πάντων πιο υψηλού επίπεδου. Εδώ είχε την ευκαιρία πέρσι να μείνει να δουλέψει με τον Λουτσέσκου. Αν και έφυγε πριν τον Λουτσέσκου, να μείνει να δουλέψει, να βελτιώσει τις αδυναμίες του, να μπορεί να είναι καλός και στο σετ παιχνίδι και να ελέγχει καλύτερα το ρυθμό του παιχνιδιού, γιατί αυτό ήταν το θέμα του Χαρίση. Ήταν συνεχώς στα κόκκινα. Εντάξει, τακτικά να έχει καλύτερες τοποθετήσεις, να μην χρειάζεται να ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια. Τρεξίματα, πνευμόνια. Ναι. Να κρατήσει δηλαδή τις δυνάμεις του για πιο ποιοτικούς λόγους, πιο ουσιαστικούς λόγους. Που αυτό το έδειξε πολύ στην προετοιμασία της μη καλής διαχείρισης. Δεν είναι, πάντα το κάνει αυτό. Αυτή είναι η δυναμία του. Ωραία. Και θα μπορούσε φέτος να είναι ένας παίκτης πάνω από τον Κάνιας, λέω εγώ, με τα στοιχεία που έχει. Πάνω. Ήθελε χρόνο. Ναι. Σαφέστατα. Κάνει το λάθος η πλευρά του, τον στέλνει στο Βέλγιο, λέει και ο ΠΑΟΚ, ναι. Άλλοι κι αυτοί. Ωραία. Ενώ έχουν καταλάβει όλοι ότι έχει κάνει λάθος, ξανά φέτος να πάει να παίξει. Ρε, άστο το να παίξει, άστο να μάθει σωστά. Άστε μια χρονιά να μην παίξει. Να πάρει 10 παιχνίδια. Να έχει λιγότερες συμμετοχές στα βαθμό. Ναι, αλλά στο τέλος της χρονιάς, ωραία, να είναι σε ένα επίπεδο top. Και να γίνει βασικός στέλεχος του ΠΑΟΚ, λέω εγώ με τα στοιχεία που έχει. Όχι, να πάει να παίξει στο Βέλγιο πάλι. Όταν ο Χαρίσης δεν θα παίξει ποτέ στο επίπεδο που λέει το ταλέντο του, τότε λέτε να με βρείτε. Το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρωνόταν το ερχόμενο καλοκαίρι και ανανέωσε. Αναγκαστικά ανανέωσε. Ανανέωσε, ναι, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να δοθεί δανεικός. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Τι θέλει ο ίδιος ο Χαρίσης από τον εαυτό του? Να παίξει στο Βέλγιο? Κοίτα, αν ρωτήσω όλους τους ποδοσφαιριστές τώρα, θα σου πούν να παίζω. Να παίζει. Να προπονούμε, να μαθαίνω, είναι πολύ δύσκολο για να παίξει. Στην Κορτράιπ. Στο Βέλγιο, στην Κορτράιπ. Ούτε να την πούμε δεν μπορούμε. Εντάξει. Ούτε να την πούμε δεν μπορούμε. Και τώρα έχουμε 4 χαφ. Μου φτάνουν 4 χαφ. Για αριθμητικά. Απλά θα σου πω, θα μπω λίγο στη θέση του, να το δω λίγο από την οπτική του. Δεν με ενδιαφέρει η θέση του, λέω. Είναι παιδί. Ναι. Δεν έχει άποψη.
Εντάξει, οι ποδοσφαιριστές όλοι από τον 8 χρονών μέχρι τον 38 θα σου πούνε ότι θέλω να παίζω. Ωραία, και εγώ είμαι κλαμπ και σου λέω αγόρι μου δεν είναι για να παίζεις τώρα, πρέπει να δουλέψεις σε αυτό και αυτό το πράγμα. Για να παίξεις σύμφωνα με το ταλέντο σου σε κάποια φάση. Εσύ θα σου πει ο άλλος, ενδεχομένως εγώ βλέπω κάποια πράγματα ότι είμαι καλύτερος, ότι μπορώ να προσφέρω περισσότερα από τον δεν Σταύρο βλέπεις, που, τον βλέπω, είσαι βασικό. 22 χρονών. 23. Ή βλέπω να κάνει τέτοια λάθη και να εκθέτει την ομάδα σε... Ωραία, κάνουμε το διάλογο. Ναι. Ωραία, αλλά λες, με υποθετικά ονόματα ναι. Για να μην είναι. Λες αυτό το πράγμα. Κότσο, εγώ πιστεύω... εγώ πιστεύω ότι είμαι καλύτερος από τον Τάδε. Σε εξέθεσε εκεί και εκεί και εκεί και επιμένεις να τον έχεις βασικό. Και δεν μου έχεις δώσει ούτε 20 λεπτά. Έστω 20 λεπτά. Δεν είσαι έτοιμος, αγόρι μου, να τα πάρεις τα φτάρεστα. Αγόρι μου. Ναι. Ωραία. Δηλαδή ούτε για 20 λεπτά. Όχι. Ούτε στη Βασιλεία. Όχι. Έτσι όπως κυλάει το παιχνίδι και σου κάθεται καλά το παιχνίδι. Εκτός αποστολής σου να στη Βασιλεία. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ούτε καν στην αποστολή με έχεις. Έστω ρε παιδί μου, για το πεντάλεπτο. Μείνεις... Μπήκε ο Τσούπακ Πομ 5 λεπτά. Τι κερδίζεις. Τι κέρδισες που πήγες στο Βέλγιο δανεικό σου. Θα φανεί μέσα από, την, από τη σεζόν. Πέρσι, ρε, τι, ήρθες καλύτερος. Πέρσι. Πήρα ήρθες χρόνο συμμετοχή στον οποίο ενδεχομένως. Ήρθες καλύτερος. Εντάξει, πέρσι ήταν το λάθος του γιατί δεν πρόλαβε τον Λουτσέσκο. Ήταν λάθος. Ήταν το momentum. Έτσι, ωραία. Το timing που γιατί δεν έκοψε καλά. Ωραία. Και ο Πάοκ ενδεχομένως να βιάστηκε μαζί του. Εννοείται. Μαζί με τον Κίτσιου φύγανε Ιούλιο. Άστο, ο Κίτσιου είναι back. Δεν αλλάζει κάτι στο παιχνίδι του. Ο Χαφ είναι πιο σύνθετο πράγμα. Το back είναι πιο εύκολο. Ναι, θέλω να σου πω ότι του στείλανε πακέτο. Ναι. Και σου λέω εγώ τώρα, τι άλλαξε που πήγες εκεί πέρα. Σαν πως τον είδαμε το Χαρίση. Για να δεν δούμε άλλαξε, τι άλλαξε κάτι. Όχι. Στο λόγο στην προετοιμασία ο ίδιος ήταν. Έχασες ένα χρόνο δουλειά σε υψηλό επίπεδο. Έχασες. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει να μείνεις εδώ να δουλέψεις σωστά. Να βελτιώσεις αδυναμίες σου. Πρέπει. Μαθαίνω να παίζω. Θα παίξεις τα 24 σου. Έχεις 10 χρόνια μετά. Καταλαβες. Δηλαδή και εγώ χρειάζομαι 5 χαφ. Χτύπα ξύλο, ρε. Ναι, απλά να σου πω κάτι, είναι αγορά. Δηλαδή σου λέει ο άλλος, Χάρης Χαρίσης, σεζόν 18-19, σεζόν 17-18, ποια είναι τα νούμερα, τι έχει κάνει, ποιες είναι οι συμμετοχές. Και. Δηλαδή εσύ μπορεί. Ο Χαρίς έκανε 19 χρονών, έκανε γεμάτη σεζόν. Όχι 20 χρονών. Ξέρεις πόσοι 19 χρονών έχουν ξεκινήσει με γεμάτη σεζόν. Ναι. Και μετά άλλαξε επίπεδο και έκανε γεμάτη σεζόν στον ΠΑΟΚ. Και αν δεν τραυματιζόταν τη μια χρονιά, θα έκανε ακόμα μεγαλύτερη. Και πάλι πέρσι έχει τραυματισμό. 3 μήνες. Ναι. Με τους Κυριακούς. Από τον ωραία. Δεκέμβριο και μετά. Ναι. Άστον, γόρι μου, άστον εδώ να δουλέψει. Να κάνει ενδυνάμωση, να βελτιώσει την τακτική του παιδεία. Και να έχω ένα πέμπτο καβάντζα αν χρειαστεί. Θα πάρει στα παιχνίδια Κυπέλου. Θα πάρει στα παιχνίδια. Ξέρω εγώ. Μέχρι το Δεκέμβριο υπάρχει Ευρώπη, υπάρχει πρωτάθλημα και υπάρχει και Κύπελο. Ναι. Υπάρχουν 55 τουλάχιστον παιχνίδια. Μέχρι τη θα πάρει στα 10. 10 παιχνίδια στον πάγκο του Champions League. Δεν σου κάνουνε. Να πάει στα 10 με την προοπτική αυτά να γίνουν 30 του χρόνου. Τώρα να πας στην Court Right, που ξέρω εγώ πώς δουλεύει στην Court Right. Όλη αυτή η άποψη σου πηγάζει από την εμπιστοσύνη που έχει στο Λουτσέσκο, έτσι. Στο πόσο θα μπορούσε να εξελιχθεί στα χέρια του. Εννοείται. Το θέμα είναι το τι συζήτησαν οι δυο τους, έτσι, στο κατηδίαν. Στο κατηδίαν, ό,τι και να συζητήσανε είναι λάθος. Δεν μου το αλλάζει αυτό το πράγμα κανείς. Μένεις εδώ. Δηλαδή, έχεις ρε φίλε 5 στοιχεία που δεν τα έχει κανείς. Έχεις ταχύτητα, ποιότητα, ωραία, τρεξίματα, θράσος. Τι δεν έχεις, ισορροπημένη σκέψη, δεν έχεις οξυδέρκεια, ποδοσφαιρική. Πρέπει να τη χτίσω. Που για αυτή τη θέση είναι βασική. Βέβαια είναι βασική. Βέβαια είναι βασική. Δηλαδή, ο Κάνιας δεν έχει ούτε το 1/5 των στοιχείων του Χαρίση. Αλλά πώς δούλεψε και. Όπως έχει παιδεία, είναι Ισπανός. Έχει καλή περιστροφή, έχει σωστή αμυντική συμπεριφορά. Συνήθως έχει 5 πράγματα που τα δούλεψε. Δεν έχει έμφυτο ταλέντο. Σαν ταλέντο στην Ισπανία είναι κάτω του μεσού όρου. Α, μόνο κανονικά ο Ουάρτα. Ο Ουάρτα παίζει. Κανονικά. Ενημέρωση πλέον. Και επίσημη. Ναι, γι' αυτό σου λέω κοίτα το ποινολόγιο. Δεν έχει βγει ποινολόγιο για την νέα σεζόν. Οι αλλά... κίτρινες κάρτες δεν μεταφέρονται. Μάλλον ξεκαθαρίζει ο ΠΑΟΚ μετά από σχετικό ερώτημα. Μόνο ο Βαρέλα και Μαουρίσιο που πήραν τις κόκκινες στον τελικό. Του ειδικά η κόκκινη του Βαρέλα, μιλάμε για αστεία κόκκινη. Εντάξει, γελούσε και ο ίδιος. Εκείνη την ώρα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ναι, απλά εκείνη την ώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, μην το πληρώσουμε τώρα. Αλλά δεν νομίζω, εντάξει. Άρα ο Χαμπίμπι, ο Φαραώ. Που είναι σε μια τρέλα. Μη Ουάρτα. Να σου πω κάτι.
χθες όλοι πόσταναν φωτογραφίες και σε όλους είχε υποσχεθεί ότι θα βάλω τον γκολ εκεί που πρέπει. Ξέρεις πόσο πήραν και μου το πάνε. Να σου πω κάτι. Γέμισαν όλα τα social media, τα δικά μου φωτογραφία με WhatsApp. Μου είχε πει τότε σε εκείνο το καφέ ότι θα σκοράρει όταν πρέπει. Όλο αυτό. Σε όλους είχε υποσχεθεί. Εν τω μεταξύ ο Γουάρτε είναι. Έλα φιλέ. Έλα φιλέ. Γκολ, βέβαια. Ναι, ναι. Έλα φιλέ. Hey, Γουάρτε. Ναι, ναι. First player, first player, Super League. Why don't play? Why don't play? Έφυλε. Φίλε. Εντάξει, είναι μορφή. Είναι μορφή. Είναι θεότητα. Επίσης, αν δεν είδες, κυκλοφορούν οι φωτογραφίες του με το. Χωρίς την αφάνα αυτήν. Γιατί είπες χθες ότι δεν μπορώ να το κάνω εικόνα. Συμπαθητικός είναι. Εντάξει, όχι. Σαν τη φυσιογνωμία με την αφάνα δεν είναι. Συμπαθητικός είναι με κοντομαλί. Χθες πρέπει να έκανε υπερορίες έτσι στην πόλη. Φήμες λένε. Δεν υπάρχει. Σημείο που δεν βρίσκεται ένα Ουάρτα. Δεν ξέρω αν είναι ένα, είναι 50. Ο Ουάρτα είναι παντού. Κοίτα, αυτοί οι Αιγύπτιοι, επειδή έχουν και πολλά αδέρφια, πολλά παιδιά, δεν ξέρω πλέον. Μπαίνω στο τρυπάκι να σκεφτώ τι έχει εδώ και τους δίδυμους. Τώρα, ο Ουάρτα, παραδείγματος χάρη, όταν μου λες, έχω πιστοσύνη για τον Λουτσέσκο. Ρε φίλε, μπαίνει ο Ουάρτα που επί Ήβιτς έμπαινε και θέλαμε να το σκοτώσουμε όλοι μαζικά. Εντάξει. Ναι. Έκατσε κέντρα με τον Ατρόμητο. Δεν είναι θέμα Ήβιτς ουσιαστικά, ήταν θέμα του μυαλού του Ουάρτα εκείνη την περίοδο. Το πώς έβλεπε την κατάσταση ναι. γύρω του. Ναι. Πάει στον Ατρόμητο, αλλάζει το στάτους του, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Παίζει σε μια ομάδα δηλαδή που όλοι ακουμπάνε την μπάλα σε αυτόν γιατί ξέρουν ότι θα κάνει κάτι καλό. Και μετά πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα του ΠΑΟΚ που δεν έχει έναν παίκτη να κουμπίσει την μπάλα. Έρχεται από τον πάγκο που είναι κανονικός τρελός γιατί πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη. Και ότι θα μπει μέσα ότι, και όχι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι θεωρία διανόητο ότι δεν παίζει. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν θα σου δημιουργήσει πρόβλημα. Όχι, δηλαδή στο μεταξύ μας θα σου πει εγώ best player, don't play why. Ναι, και στο Λουτσέσκο τα ίδια λέει. Ναι, αλλά δεν θα σου. Ναι, αυτό δεν. Τρίτη προπόνηση πάει και λέει το Λουτσέσκο. Hey coach, μη φαράω. I'm ready. Τρίτη προπόνηση. Ναι, ναι. Μη φαράω. Ωραία. Και πρέπει ο Λουτσέσκο να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Όχι, ο Λουτσέσκο γελάει, ρε. Αφού ξέρει ότι είναι καφενείο. Εντάξει, αλλά μου λένε εμένα τώρα ότι είναι game changer ο Ενρίκε. Δηλαδή αν είναι game changer ο Ενρίκε, ο Άρτα που μπαίνει μέσα στον Ταλούζ και δεν τους βλέπει, δηλαδή τρακαίνανε 4-4, τρακαίνανε, δεν μπορούσαν να το κόψουν την μπάλα. Ναι, μπήκε. Του κάνανε παγίδι, δηλαδή εκεί που όλοι μειώσανε και δεν έχω στήριγμα, ούτε ο Άρτα είχε. Και τους έκανε και τρακαίνανε. Εντάξει, τώρα ναι. Ήταν διαφορετικό βράδυ για τους δύο, μην τους βάλουμε στην όχι, διαδικασία. Εσύ, σαν ποιότητα, άσε τώρα στο τακτικό κομμάτι αυτού. Ναι. Όταν θα πάρει την μπάλα στα πόδια δεν υπάρχει τον Άρτα κανείς. Ναι. Αυτή χρειάζονταν να συμβεί. Να βρει μετά τον Ατρόμητο έναν άνθρωπο που θα καταλάβει τις ιδιότητες του και θα του πει συγκεκριμένα πράγματα. Μην του πει πολλά. Ένα, δύο, τρία. Αυτά τέλος. Θέλω. Αυτά θέλω, αδερφέ. Το βλέπεις αυτόν εδώ. Τον καλύπτεις. Ναι. Ωραία. Όταν παίρνεις την μπάλα, ελευθερός. Δεν ξέρω, θα έχεις 8 παίκτες μπροστά σου. Θα έχεις 9 παίκτες μπροστά σου. Δεν με ενδιαφέρει. Και προσπάθησε να είσαι καλύτερο στο συνδυαστικό. Σταύρο, τον βλέπεις βασικό. Κοίτα, άμα συνεχίσει, τι έκανε ο Λουτσέσκο, τι θα του πει. Ρε, έχει μπει σε τρία παιχνίδια Champions League και έχει αλλάξει την μορφή του αγώνα. Ξέρεις τι φοβάμαι εντός εισαγωγικών για τον Ουάρντ, αυτό το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του. Δεν είναι κακό απρόβλεπτο. Ναι, αλλά μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και αυτό δεν αφορά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Επειδή είναι λίγο τρελός γενικότερα στη ζωή του. Κυρίως με δεν την καλή έννοια. Όχι, ωραία τρέλα. Ναι, ωραία τρέλα, αλλά αυτό το απρόβλεπτο. Δεν μιλούσε σε άνθρωπο, ρε. Ναι, ναι, ναι. Ο Άρντα μπορεί να μιλήσει, να πάει στο δικοταφείο και να μιλάει στους νεκρούς. Είναι άλλη τύπη εντελώς. Είναι άλλη μορφή της τρέλας που έχουν. Δηλαδή, αυτό τώρα η άπειρη της Φεϊρένσε πήγε να τους πηδήξει τις γυναίκες. Και τι έγινε. Δηλαδή, άλλα πέντε παιχνίδια δεν έκανε. Δεν έκανε κομψαύρε άνθρωποι στον αέρα. Δηλαδή, άμα συνεχίζει να κάνει κάτι τέτοια. Ουρές τις γυναίκες τις στέλνουν στην Τούμπα όλοι. Έλα, πάρε. Και τη δική μου, πάρε, πάρε και τη δική μου, έλα. Έλα, γιατί βαριέμαι, πάρε κι εσύ. Έλα, ΠΑΟΚ να πηγαίνει καλά. Ναι, αυτό ακριβώς. Και εμείς έχουμε άλλες 364 δηλαδή, μέρες. Ο στόπερ της Φαϊρένσε. Που νευρίασες γιατί την έπεσε στη γυναίκα σου. Ινσταγραμμικός. Ινσταγραμμικός. Ούτε, όχι στο κάτι. Δεν, εντάξει, έστειλε ένα μήνυμα. Έστειλε ένα μήνυμα ο άνθρωπος. Ωραία, ναι. Τον βλέπεις στο Μπενφίκα ΠΑΟΚ. Και λες τι έκανε. Και τι σκέφτεσαι. Γιατί. Και τι έγινε. Θα έστελνε ένα συγγνώμη. Αδερφέ. Sorry, brother, δεν ήξερα. Παρεξηγήσεις είναι για να λύνονται. Άμα περάσεις από εδώ μια βόλτα. Έλα από το σπίτι. Έλα από το σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, Μιστακίδης στον Πας Γιάννενα τις προηγούμενες μέρες, δανεικός κι αυτός.
Δεν ξέρω, έχεις εδώ καμιά ένσταση? Καμία. Έπρεπε να πάρει χρόνο. Αυτός δεν θα άφησε χρόνο, γιατί είναι θέση τέτοια. Δεν θα άφησε χρόνο. Όχι, έπρεπε να πάρει χρόνο, γι' αυτό πήγε στον στο μπάς. Αυτός, εδώ μιλάμε για δύο θέσεις, ωραία, που είναι 6-7 παίκτες. Στου Χαρίση είναι δύο θέσεις που Χαρίση ήταν ο πέμπτος. Ναι. Ναι, δεν θα έπαιρνε πολύ χρόνο. Οκ. Okay. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα χρειαζότανε. Κάρτες, τραυματισμοί, χτύπα ξύλο. Φουλ παιχνίδια, φουλ σεζόν. Παιχνίδια. Ακόμα και με έναν ρόλο του τον βάζω φρέσκο στο 80. Ναι. Θα μου ήταν χρήσιμος. Ο Λάμπρου που όπως όλα δείχνουν, γιατί έχουμε άλλη μία εβδομάδα μπροστά μας για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφική περίοδος, παραμένει για να το παλέψει. Εξής. Ή θα πάω στο εξωτερικό σε μια ομάδα που θα έχει ρόλο. Ακούστηκαν Ολλανδικές διάφορες για τον Λάμπρου. Τον ήθελε ο Μπόλωνη μετά το φιλικό, δεν προχώρησε αυτό. Προφανώς και αυτός έκλεισε τις θέσεις του. Και από Παναθηναϊκό βγήκαν κάτι μεταγραφικά σενάρια. Το σκέφτεται έτσι όπως σου λέω εγώ, θα πρέπει να το σκέφτεται ο Χαρίσης. Σου λέω, εγώ θα μείνω εδώ. Για να δουλέψω. Είμαι 21. 20... Ο 98 δεν είναι. 22 νομίζω είναι ο Λάμπρου. Όχι, 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 πολύ τον ανεβάζω. Το 98 είναι, περίμενε. Είναι 20. Ναι, ναι, δες ναι, ναι. Λίγο. Τώρα θα για να μην λέμε ασυναρτησίες. Σου λέει ο Λάμπρου λοιπόν, να πάω να παίξω πού για να βελτιωθώ. Με τι ανταγωνισμό. Να πάρω παιχνίδια. Όχι, να πάρω παιχνίδια. Πού να πάρω παιχνίδια. Να πάω να παίξω, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα που είναι πίσω από την μπάλα. Και όταν θα γυρίσω στον ΠΑΟΚ, τι θα έχω βελτιώσει το παιχνίδι μου. Εδώ ξεκάθαρο ο Παναγιώτης μου λέει: αν καρφώσει δύο κολλάκια σε Μπενφίκα και περάσουμε, δίνουμε και τη γυναίκα και την κόμενα, λέει ο Παναγιώτης. 19 Δεκεμβρίου του 97. 97, τέλειο 97. 20 στα 21. Ωραία, 21 πες. Ωραία, 21 χρονών. Τι θα κερδίσω ακόμα να παίξω. Στον Παναθηναϊκό, στην Ολλανδική. Στον Παναθηναϊκό είναι και μεγάλο κλαμπ, έστω και σε φάση παρεκκλεισμένη. Πρέπει να τον ήθελε ο Δόνης. Ο Δόνης γενικά δεν τον ήθελε και πολύ στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, η ουσία ποια είναι. Σου λέει ο Λάμπρου, εγώ θα μείνω ένα χρόνο να κάνω προπονήσεις με τον Λουτσέσκου. Να αποκτήσω την τακτική παιδεία. Ωραία, να περιμένω πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, να έχω ανταγωνισμό στην προπόνηση. Και σίγουρα θα με βάλει, με γουστάρει. Θα πάρω τρία παιχνίδια, θα πέντε. Πάρω πέντε, δέκα παιχνίδια θα τα πάρω. Κύπελο, ειδικά τα μικρά θα τα πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλαγή στο πρωτάθλημα, κάτι τη θα τα πάρει. Μην ξεχνάς ότι τελειώνουν τα συμβόλαια, τελειώνουν του Μπίσεσβαλ. Καλά, του χρόνου το καλοκαίρι γίνεται μακελιό. Δηλαδή Βαρέλα, Κρέσπο, Μπίσεσβαλ. Βαρέλα, Κρέσπο θα ανανεώσουν, πιστεύω. Ωραία. Βλέπεις ότι αλλοποθεώνονται τα στόπερ μας. Έτσι. Το χθεσινό. Υπάρχει μία χημεία. I feel safe next to you. Το φίλ το σκότωσε βέβαια, το κατέβαζε άρον-άρον, το ξανανέβαζε. Ένα τέτοιο σκηνικό έχει οδηγήσει Κρασία και Κονσεϊσάο να σκοτωθούν στα αποθετήρια. Για πες, για δώσε εδώ ιστορίες. Υπάρχει σκηνικό που ο Κονσεϊσάο είναι πλέον τεχνικός διευθυντής. Ναι. Εκείνο στους πρώτους μήνες. Ο Κρασία με τον Λίνο κολλητή. Ναι. Ο Λίνο είναι στα 35-36. Και βγαίνει ο Γκαρσία και δηλώνει μετά από παιχνίδι ότι ο Λίνο πρέπει να ανανεώσει. Ναι. Και άντε πέσει στο ψυχάκι του Κονσεϊσάο ότι δεν είναι παρέμβαση αυτό το πράγμα στη δουλειά του. Να του εξηγήσει. Να εξηγήσει. Στο ο ένας δεν καταλαβαίνει το Χριστό και ο άλλος δεν καταλαβαίνει το Χριστό. Είναι δηλαδή σαν να βάλει να μαλώσουν. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι ανάμεσά του. Ήταν ο Βρίζας. Όχι, δεν θα ήθελα. Ήταν ο Βρίζας, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Να σου πω κάτι όμως. Μ' αρέσει αυτό το στοιχείο που βλέπω στους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή αυτή η χημία. Θα μου πεις. Εντάξει. Δείχνει κάτι. Ναι, είναι... Το να βγαίνει ο παρτενέρ σου στα στόπερ και να λέει ότι αισθάνομαι ασφαλής κοντά σου. Για τους όποιους λόγους του. Για να επιτύχει ένα νέο συμβόλαιο. Δείχνει και κάτι για το κλίμα. Εγώ δεν λέω το κάνει γι' αυτό. Αλλά σου λέω ότι ένα τέτοιο σκηνικό ήταν λόγος να σκοτωθεί ο Κασέμπτο που είσαι. Που θα ανανέωνε ο Λίνο. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ο Λίνο όσο ήταν όρθιος. Απλά εκείνο το να βγει δημοσίως και να το υποστηρίξεις και να το εκβιάσεις εντός εισαγωγικών. Ναι, εκείνη την ώρα ο Κονσεϊσάο είπε ότι ο άλλος μπήκε στη δουλειά μου. Και συναντιούνται στο γραφείο. Και καλησπέρα. Το κουτρούλιο γάμος. Το κουτρούλιο γάμος κανονικά. Τέλος πάντων, το ξεπεράσαμε και εκείνο βέβαια. Δεν βγήκε και στην επιφάνεια τότε. Ο Λάμπρου, ο οποίος είπε, γιατί στο Λάμπρου μείναμε, θα το παλέψει. Είναι εδώ. Ο Λάμπρου έχει τη σωστή νοοτροπία. Ανέλυσε τα δεδομένα που παρουσιάζονται μπροστά του για ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον. Κρατάει τον ΠΑΟΚ, θέλει να παλέψει στον ΠΑΟΚ και να πάρει όσο χρόνο του δώσει ο Λουτσέσκου. Όσο χρόνο θεωρεί ο Λουτσέσκου ότι του αντιστοιχεί. Βάσει της πορείας του και βάσει της εικόνας που θα έχει προπονήσεις, έτσι. Αλλά όπως είπες και εσύ, μέχρι τον Δεκέμβριο είναι τόσα παιχνίδια με Ευρώπη
γιατί ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο μάτς με την Μπενφίκα, η Ευρώπη θα υφίσταται για τον ΠΑΟΚ μέχρι τον Δεκέμβριο. Σίγουρα. Έτσι. Θα υπάρχει πρωτάθλημα, θα υπάρχει κύπελο και υπάρχει και ανάγκη του rotation. Ήδη από την πρώτη αγωνιστική υπάρχουν τιμωρίες. Τιμωρίες, τρεις-τέσσερις αλλαγές θα υπάρχουν σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Τρεις-τέσσερις τουλάχιστον. Και υποχρέωση νίκης βέβαια, εντάξει. Υποχρέωση νίκης 100%. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, σε πολύ λίγο, σε 25 περίπου λεπτά, τα εισιτήρια για την Μπενφίκα θα γίνουν δικά σας. 5 τυχεροί. Θα παραλάβετε το μαγικό χαρτάκι για να βρεθείτε την Τετάρτη το βράδυ στις 10 στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί όπου δεν θα πέφτει καρφίτσα. FM κενό, το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας, η γλυκιά Μαριλή σας περιμένει στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Να είμαστε πάλι πίσω. Πολύ σοφό αυτό που γράφει το 893, θα το αναλύσω μετά. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα 5 εισιτήρια για την Μπενφίκα. Μέχρι τις παρά 10. Έχετε 10 λεπτά είναι αυτά. Άντε μέχρι τις παρά 5. 15 λεπτά ακόμη για να μπείτε στην κλήρωση. Δεν μπορείτε να γράψετε ΠΑΟΚ. Γράφετε μόνο τα ονοματεπώνυμά σας. Κουράζεστε. Εντάξει, αφού στέλνουν γιατί. Α, και υπενθύμηση πολύ ωραία από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι 2 μέρες ακόμη έχετε στη διάθεσή σας για τα εισιτήρια διαρκείας. Έτσι, σήμερα και αύριο. Αύριο κλείνει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. 18.000 κάτι, έχει ξεπεράσει ήδη τις 18. Εντάξει, νομίζω ότι με τέτοια διάθεση, τέτοια δίψα, θα φτάσουμε άνετα το νούμερο των 21.000, εκεί όπου θα μπει ένα φρένο, ένα stop. Εμένα, όπως μου ζητάει εισιτήριο, του λέω πάρε διαρκείας. Τι γίνεται, δηλαδή δεν μπορώ να σε. Είναι σαν να σε παντρεύομαι. Έχει κάθε παιχνίδι, Σταύρο, μπορούμε να βρούμε εισιτήριο. Παιδιά, δεν έχω 500 εισιτήρια. Να σου πω κάτι. Με το που τελείωσε το μάτς στον Ταλούς, ερχόντουσαν inbox στο ΠΑΟΚ 24 μηνύματα. Παιδιά, τι θα γίνει με τα εισιτήρια για την Μπενφίκα, πότε κυκλοφορούν. Καταλαβαίνω τα παιδιά τα οποία είναι μακριά από την πόλη και δεν μπορούν να αγοράσουν διαρκείας, αλλά έτσι όπως εξελίσσεται ο ΠΑΟΚ και μέχρι να φτιάξει το νέο γήπεδο που θα έχει κοντά στις 10.000 παραπάνω θέσεις. Θα περάσουμε μία περίοδο που κακά τα ψέματα θα γίνεται σφαγή για ένα εισιτήριο. Την Παρασκευή που τελειώνει η διάθεση των διαρκείας 24 ώρα ακόμη. Ναι. Από εκεί και πέρα θα βγαίνουν όλα τα εισιτήρια τα εναπομείναντα ηλεκτρονικά. Και πρόσεξέ με, 27.801. Περίπου 1.500 εισιτήρια είναι για χορηγούς. Άλλα τόσα είναι για τα ΜΜΕ, όχι 1.500, κανένα 500 άρικο. Είναι για τα ΜΜΕ. Όλα αυτά τα οποία δίνουμε και εμείς. Ναι, πάνε δύο τα οποία είναι μετά από συμφωνία. Διαφημίζουμε την ΠΑΕΠΑΟΚ και μας δίνει εισιτήρια. Δεν μας κάνει δωράκι, νταλαβέρι γίνεται. Εντάξει, να τα καθαρίζουμε. Είναι τα σποτάκια που ακούτε. Τα σποτάκια που ακούτε, τα μπάνερ που βλέπετε κτλ. Κτλ. Είναι δούνε και λαβίν. Άρα λοιπόν βγάζουμε τα 2.000. Έχουμε 21 ήδη στην άκρη. 21 στην άκρη, πάμε 23. Άρα διαθέσιμα στο ίντερνετ θα είναι 3-4 χιλιάρικα, γιατί κρατάνε και για δημόσιες σχέσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα γίνει μακελιό. Ξέρω ότι οικονομικά είναι δύσκολη κατάσταση για πολλοί κόσμο. Ξέρω και όλοι το καταλαβαίνουμε ότι παιδιά που βρίσκονται μακριά δεν μπορούν να αγοράζουν διαρκείας, αλλά κακά τα ψέματα είναι η πιο safe λύση. Ότι θα εξασφαλίσεις τη θέση σου στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει όντως πραγματικό θέμα. Και να σου πω και κάτι. Το βρίσκω πολύ λογικό και σοφό να είναι αρκετά τσιμπημένα οι τσιμπημένες οι τιμές για τα εισιτήρια με την. Θα είναι. Δεν είναι λογικό. Επιβραβεύεται και αυτός ο οποίος πήγε και αγόρασε διαρκείας. Ναι, γιατί σου λέει πήγα, εξασφάλισα, τα έδωσα στην αρχή. Είναι άδικο για τα παιδιά που είναι μακριά. Ναι, ναι. Είναι πολύ άδικο. Σε δύο παιχνίδια εδώ. Είναι πολύ άδικο. Δηλαδή τώρα να μπορώ να δω 5 παιχνίδια το χρόνο και να πληρώνω 55 δεν είναι σωστό. Αλλά μέχρι να κάνουμε το γήπεδο το 36 με 38.000 θα τραβήξουμε αυτό το λούκι. Αλλά και πάλι πώς μπορείς να το τσεκάρεις αυτό, ρε Σταύρο, ότι ο άλλος μένει στο εξωτερικό, θα έρθει για 5 παιχνίδια, δεν μπορείς. Είναι αναγκαστικά ο αδικημένος της υπόθεσης. Θα έρθει για 2. Αυτός που μένει μακριά, ναι. Είναι στην Αθήνα, είναι στην Κρήτη. Και στο εξωτερικό είναι και εξοικειωμένοι με το ίντερνετ. Τα δικά μας τα γάρια δεν ξέρουν να μπουν και να πάρουν ένα εισιτήριο από το ίντερνετ. Πρέπει να έχει σπουδάσει η πληροφορική για να το κάνει. Και εδώ το σύστημα λίγο είναι. Περιμένω όμως. Έχει μια αναμονή. Έχει. Δηλαδή, καλές οι ουρές στην Τούμπα, αλλά και στο σύστημα υπάρχει μια αναμονή. Αλλά θα μου πεις,
Το κάνεις ηλεκτρονικά, πηγαίνεις μετά και παίρνεις το διαρκέ σου. Έχεις τελειώσει με όλη τη διαδικασία με τα απαραίτητα έγγραφα, άμκα, ταυτότητες και πάει λέγοντας. Είναι λοιπόν η πιο safe λύση, γιατί έτσι είναι διαμορφωμένη η κατάσταση πλέον, είναι το διαρκείας. Θα φτάσουμε 21.000 σε δύο μέρες, δεν ξέρω. 20 θα φτάσουμε, πιστεύω. Από εκεί και πέρα τα εισιτήρια που θα υπάρχουν θα βγαίνουν μόνο ιντερνετικά. Και θα είναι λίγα. Την Παρασκευή. Δηλαδή φαντάζομαι θα γίνει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ, τέταρτη αγωνιστική. Ή αν περάσουμε ομίλους σε κανένα ΠΑΟΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Που θα σηκώνονται, θα βγαίνουν τα ψάρια από τις θάλασσες και θα ζητάνε εισιτήρια. Εντάξει, σας πω κάτι. Μια γιγαντοθόνη έξω από το γήπεδο και λέω θάλασσα. Περιμετρικά τη Τούμπα εκεί στο κολυμβητήριο, από πάνω. Ωραία. Ναι, υπάρχει παλμός μέσα και έξω από το γήπεδο. Το Τούβλο είχε κάνει εκείνο εκεί με την Ξάνθη, με τον Γερανό. Που είχε ανέβει πάνω. Ναι. Στο κυκλισμένο των θηρών, 5-0. Και πήγαν οι Ισπανοί και το έκαναν θέμα για έναν οπαδό σε ένα πρωτάθλημα στη Λα Λίγκα. Που πήγε, ανέβασε Γερανό για να δει την ομάδα του. Και λες, όταν τα κάναμε εμείς αυτά, βρε. Σύστεναν στα δέντρα, πυθίκια. Πες τα, ε. Οι Ισπανοί μάθαιναν την παέγια. Ναι, ναι. Δεν έχετε ιδέα. Παρασκευή κλείνει η διάθεση, θα γίνει καταμέτρηση για να δουν πόσα διαθέσιμα εισιτήρια έχουν και από Κυριακή Δευτέρα, δεν έχει οριστεί ακόμη, έτσι Κυριακή Δευτέρα να είστε πάνω από τους υπολογιστές σας, τα τάμπλετ για να κλείσετε όσοι δεν πήρατε διαρκείας εισιτήριο για το μάτς με την Μπενφίκα. Θα είναι λίγα, θα είναι η διάθεση μόνο ηλεκτρονική και φυσικά θα είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές τους. Επίσης, που πιάσαμε τον κόσμο, βλέπω κάποια χλεβαστικά σχόλια αντιπάλων, οι οποίοι βλέπανε τα χωράφια και τις συναγρίδες, να πούμε, μια τριετία, για το πόσος κόσμος πήγε στη Λισαβόνα. Ας εξηγήσουμε λοιπόν και στους για τη αγλαούς, Μόσχα το έκαναν αυτό. Ναι, ας εξηγήσουμε λοιπόν στους αγλαούς το εξής πράγμα. Πρώτον, δεν μπορεί να οργανωθεί οπαδικός τουρισμός, γιατί αυτό είναι, όταν μαθαίνεις τον αντίπαλο μία εβδομάδα πριν. Δεν μπορείς να βρεις ούτε λεωφορεία, ούτε να ελέγξεις τα κόστη, να τα φτάσεις σε λαϊκά επίπεδα δηλαδή, ούτε τίποτα. Δεύτερον, το ταξίδι στη Μόσχα εμένα προσωπικά μου βγήκε 1200. Εντάξει. Ναι. Δεν το λες και ευθυνό. Εντάξει, θα μου πεις εσύ πήγες σε πεντάρι. Ωραία ρε φίλε, πήγα τελικά σε πεντάρι. Τελικά μείνατε εκεί που θέλατε. Τελικά θα πω τώρα τίποτα για τους νόμους, για τους καπνιστές, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Δεν απασχολεί τον κόσμο αυτό. Το πόσο συχαμένοι έχουν γίνει όλοι και πώς συμπεριφέρονται στους καπνιστές. Θα κάνω τη Smoking Airways. Είναι η πατέντα αυτή που σκέφτεσαι. Και τα Smoking Hotel. Όποιος δεν καπνίζει δεν μπαίνει μέσα. Έτσι θα τα κάνουν. Τα σάκια παντού θα έχει. Θα καπνίζει και στην τουαλέτα. Η ρεσεψιονίστ μόλις πας να εξυπηρετείς τα σκάι τσιγάλο. Θα λέει μισό λεπτάκι αδερφέ να το ανάβει για το καλωσόρισμα. Ναι, εντάξει, έτσι θα το κάνω. Αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Τα αεροπορικά πώς να τα ελέγξεις? Εγώ θα σου πω. Με το που βγαίνει ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκει στο δρόμο του την Μπενφίκα και κοίταξα για Λισαβόνα, το πιο φθηνό ήταν 4,50 και πάλι με ταλαιπωρία μέσω Γερμανίας. Με δύο αεροδρόμια. Ναι, 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 δεν και είχε πρόβλημα. Τρίτο η Λισαβόνα. Ναι, 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 ναι. Ωραία, το ξεπερνάμε αυτό. Στα 4,50. Αμέσως, σε μια εβδομάδα πριν. Δύο διακτηρεύσεις. Ωραία. Τι τιμές έχουν εκεί τα ξενοδοχεία? Εγώ σου λέω ένα κανονικό, ένα 80 για πλάκα. Ωραία. Ωραία, 160. Άρα πάμε 4,50 και 160. Στο 700 πάμε. Τα μαθηματικά σου σκίζουνε. Στο... Ναι, στο 600. Ωραία. Ναι. 600. Μετακινήσεις. Γι' αυτό σου λέω, πας στο 1000. Ένα κατοστάρικο ακόμα. Φαγητά. Εντάξει. Νηστικός θα μείνεις δύο μέρες. Βάλει ένα κατοστάρικο ακόμα. Πάμε στα 8-9 κατοστάρικα. Δεν θα πάρεις και ένα μπρελόκ, να το θυμάσαι. Μια βίζιτα. Όχι, δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετείς. Ωραία. Τέλος πάντων, αφήνουμε την πλάκα με τη βίζιτα. Θες 8-9 κατοστάρικα για να πας στη Λισαβόνα. Το ίδιο νούμερο χρειάζεσαι στη Μόσχα, συν 120 ευρώ βίζα. Ακριβώς τα ίδια νούμερα. Λίγο φθηνότερο το εισιτήριο, λίγο ακριβότερο τα ξενοδοχεία, ακριβότερο το φαΐ. Ωραία, συν βίζα. Πάνω κάτω εκεί. Ίδιο. Εσείς βρε τσακάλια όλα. Εντάξει. Κάτοικοι Μονακό. Μοντεκάρλο. Μοντεκάρλο. Πώς θα πηγαίνατε δηλαδή, για πείτε μου, πάνω από τρεις. Θα πηγαίνατε πάνω από τέσσερις. Και πώς ξέρουμε, και όλα αυτά σε μια εποχή
που δεν μπορούμε να κλείσουμε τσάρτερ, ούτε οπαδικό, ούτε καν σαν ομάδα, γιατί είναι full season και όλα τα αεροπλάνα στον αέρα. Ναι, είναι περίοδος τέτοια. Μιλάμε για μέσα Αυγούστου τώρα. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο σοβαροί. Εντάξει. Πήγαν 100 παιδιά, 150, μαγκιά τους. Μπράβο τους. Μπράβο τους. Κάποια παιδιά που συναντήσαμε πήγανε από Θεσσαλονίκη ο δικός μέχρι την Σόφια και από εκεί πήγανε Σόφια Λισαβόνα. Βρήκανε τέτοια πτήση. Ωραία, μαγκιά τους. Να σου πω κάτι. Δεν είχε πάνω από 10 θέσεις διαθέσιμες. Παίζει πάρα πολύ το αεροδρόμιο εκεί, στη Βουλγαρία. Βέβαια, δεν είναι και μακριά από τα πάνω, 3,5 ώρες. Πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι που επέλεξαν ταξίδια εξωτερικού, επειδή υπάρχουν επιλογές και επειδή οικονομικά κινείται καλά στη Σόφια, το επέλεξαν. Ναι, εννοείται. Βγάλανε λοιπόν ένα πιο χαμηλό κόστος, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει αυτό μαζικά κάποιος. Χαμηλό κόστος δηλαδή δεν τους βγήκε 9 εκατοστάρια, τους βγήκε 7,5, εντάξει. Μιλάμε για τις διαφορές. Άρα λοιπόν κάτοικοι του Μοντε Κάρλο, μην τρελαίνεστε και κράζετε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αυτά που έχει κάνει, σε επιστημονικές φαντασίες ταινία θα τα γυρίσετε. Λοιπόν, υπάρχει σήμερα ένα αφιέρωμα της Μάρκα. Επίσης, επειδή είπες χλεβάζεται ο κόσμος, χλεβάζεται σήμερα και ο ΠΑΟΚ, αν δεις τι κυκλοφορεί στα social media, γιατί βγήκε αυτή η ισπανική εφημερίδα η Μάρκα. Η Μάρκα. Και έχει τον χάρτη της Ευρώπης. Όχι η ημερησία. Όχι, όχι, όχι. Ούτε η ελεύθερη ώρα που... Όχι, δεν είναι τέτοια επίπεδα η Μάρκα, όχι. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και έχει τον χάρτη της Ευρώπης και πάνω από κάθε χώρα έχει το σήμα της ομάδας που θεωρεί η Μάρκα, αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ισχυρότεροι στα social media. Μπράβο, και οι πιο δημοφιλείς. Στα social media. Μπράβο, στα social media. Για το γράψουμε στο SDN αυτό. Βεβαίως, και από το πρωί στο ΠΑΟΚ 24 και γίνεται ένα σχόλιο. Όχι άλλο, σου λέω πριν τη Μάρκα. Ναι, ναι. Το γράψουμε στο SDN. Μα να σου πω κάτι, βγαίνουν επίσημα τα νούμερα κάθε μήνα με το που κλείνει, βγαίνει στο Twitter και γενικότερα στα social media πώς κινήθηκαν οι τρεις ομάδες της Ελλάδος. Γιατί αυτές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα, το Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Σχεδόν κάθε μήνα ο ΠΑΟΚ είναι στα social media πιο δραστήριος, πιο κινητικός, πιο δημοφιλής. Και πάνω από την Ελλάδα λοιπόν υπάρχει το έμβλημα του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο δημοφιλής. Στην Ισπανία η Ρεάλ, στην Ιταλία η Γιουβέντους. Η Ρεάλ είναι σε καμιά 10 χώρες βασικά. Ναι, η Ρεάλ είναι και στη Ρωσία πολύ, αλλά αντίστοιχα η Μπάρτσα είναι στην Τουρκία. Δηλαδή η Άρσεναλ είναι στην Αγγλία, η Λίβερπουλ είναι στην Ιρλανδία και πάει λέγοντας. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ στη Γερμανία και ο ΠΑΟΚ βεβαίως στην Ελλάδα. Και αρχίζει τώρα αυτό και γίνεται viral από τους οπαδούς άλλων ομάδων. Δεν πειράζει. Να ήταν πώς το λένε, η Σίλια Ψώρα. Πώς πάει αυτό, γιατί είμαι σε αυτά τραγικός. Άγιαξ υπάρχει μέσα, Κοπενχάγη, Μπενφίκα βεβαίως στην Πορτογαλία, Λέγκια Βαρσοβία στην Πολωνία. Σε κάθε χώρα λοιπόν υπάρχει αντίστοιχα η ομάδα που φαίνεται ότι είναι η πιο δημοφιλής στα social media. Οι μετρήσεις της Μάρκα έγιναν με βάση τη δυναμική που έχουν οι ομάδες σε social media. Ωραία λοιπόν. Προετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια. Σήμερα είναι Πέμπτη, Σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι. Άρα λοιπόν Σάββατο σε 2 μέρες δηλαδή παίζει ο ΠΑΟΚ με την Τρίπολη. Την ώρα που ενημερώνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι ο Μορέιρα είναι καθοδόν. Έλυσε το θέμα που είχε με τη Βίζα. Ο Μορέιρα, ο Γιαννίκ Μορέιρα, ο Αγγολέζος φορ, σέντερ φορ, που πήρε ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ ξεκίνησε κανονικά την προετοιμασία. 7 η ώρα το πρωί τρέχουν στο πανόραμα τα παιδιά. 7 η ώρα τα καημένα. Να σου πω κάτι, να ξυπνάς 7.30 και να βλέπεις ότι οι άλλοι ήδη έχουν κάνει προπόνηση. Εντάξει, πάνω αυσό. Got my visa today. ΠΑΟΚ basketball. See ya all soon. Είναι αυτή, ξέρεις, η ψηλό αμερικόνο αγγολέζικη διάλεξη. See ya soon. Οι αγγολέζες εκεί, μία και μία. Γιατί και ο Μορέιρα μια χαρά. Ναι, άλλο σου λέω τώρα εγώ, εκεί στη σου λέω για τις μαύρες. Έλυσε λοιπόν το θέμα με την βίζα του, προανήγγειλε την ενσωμάτωσή του στον δικέφαλο και ο ΠΑΟΚ περιμένει έναν ακόμη παίκτη για να αρχίσει, για να εξελίξει μάλλον την προετοιμασία του, με φόντο τη νέα σεζόν έχει μια σειρά φιλικών παιχνιδιών. Ακυρώθηκε το φιλικό με την τουρκική ομάδα και θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Προς το παρόν προετοιμάζεται εδώ στο Πανόραμα, προετοιμάζεται στην Θεσσαλονίκη και ακολουθεί και το Πήλιο. Μπουντού, άλλα 3 λεπτά για την κλήρωση. FM και το ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526.
Λοιπόν, καλώς την πορεία σας. Ένας φίλος ρωτάει για τον Παλογιάννη κάτω. Όχι, έτσι. Δεν είναι θέμα ότι υπολογίζει τον Παλογιάννη. Και ο Παλογιάννης είναι σε μια φάση εκμάθησης αυτή τη στιγμή. Απίστευτο ταλέντο. Ο μοναδικός αριστεροπόδαρος που υπάρχει στο ρόστερ. Το έχουμε καταφέρει και αυτό. Ωραία. Ο φίλος 893 λέει κάτι πολύ σοβαρό. Ίσως ο Γουάρντ είναι πιο χρήσιμος να μπαίνει όταν κουράζεται ο αντίπαλος. Λέει, είναι αλήθεια ότι στις φάσεις που μπήκε ο Γουάρντα. Η Μπενφίκα είχε κουραστεί. Και η Μπενφίκα και η Σπαρτάκ δεν είχαν απλά κουραστεί, είχαν χάσει τρομερή ενέργεια. Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος 893. Τώρα, τι να πεις όμως τον Γουάρντα άμα μπαίνει και κάνει αυτά που κάνει. Να του πεις άραξε μέχρι να κουραστούν οι άλλοι. Και ο παίκτης θέλει να παίζει, εντάξει. Και βάσει εικόνα, βάσει της εικόνας του, δικαιούται να πάρει και μια συμμετοχή στην ενδεκάδα. Και νομίζω ότι ο Λουτσέσκου, που παρότι δεν μπαίνει σε τέτοιες λογικές συνεντεύξεις τύπου, άφησε να νοηθεί ότι τι να κάνω, ρε φίλε, άμα είναι έτσι. Δεν έχω άλλα περιθώρια. Δεν έχω άλλα περιθώρια, το βάλω. Δηλαδή και εμπαθής που λέει ο λόγος να ήμουν με τον παίκτη. Δεν ξέρω ότι είναι ψυχοπαθής. Το ξέρω. Ωραίος ψυχοπαθής όμως. Ωραία. Αλλά από τη στιγμή που μου κάνει εμένα τη δουλειά, δεν μπορώ να το αδικήσω. Αλλά έχω τα μούτρα του πάντα στην προετοιμασία. Κάνουμε ένα τραπέζι με τον προπονητή. Εντάξει, και συζητάμε στο τέλος της προετοιμασίας. Μία ανασκόπηση της προετοιμασίας. Τι έγινε, έτσι. Δεν έγινε κτλ. Όταν μας είπε το σκηνικό της δεύτερη μέρα, πάει και του λέει μη φαγαώ, I'm ready. Εντάξει. Εκεί καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι έχει να κάνει. Ήξερε. Αλλά εντάξει. Σου λέει εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ψωμί έχει εδώ. Ξεκάθαρα. Ψωμί. Ψωμάκι. Ψωμάκι. Τι να πω, άμα και ο Λουτσέσκου καταφέρει να κάνει και τον Γουάρντα λειτουργικό, εκεί μετά εντάξει πρέπει να τον τιμήσει η Ένωση Προπονητών, Παγκόσμια Ένωση Προπονητών. Παγκόσμια Ένωση Προπονητών, τιμητική πλακέτα. Κανονικά, άμα το κάνει και αυτό, τι να πεις και τι να κάνεις. Λοιπόν. Περίμενε, άλλο ένα λεπτό. Η αγωνία κορυφώνεται. Ωραία, να δώσω εγώ τους χορηγούς μας. Βεβαίως Πάλας Άρτο Ζαχαροπλαστείο, γλυκά σιροπιαστά, τούρτες παγωτό. Τώρα που η θερμοκρασία είναι ψηλά, δοκιμάστε το λαχταριστό παγωτό. 16 γεύσεις θα βρείτε στον Πάλας και 2 γεύσεις με στέβια. Συνεχίζεται η δίαιτα. Την κάναμε λίγο. Μόντα. Μόντα στην Πορτογαλία δεν γινόταν. Τι λίγο, τι πήγαμε σε εκείνο το βραζιλιάνικο που γυρίζει στο. Κάπου διάβασα ένα σχόλιο ότι με τόσα που είχε φάει το προηγούμενο βράδυ του αγώνα στη Λισαβόνα, δεν πρέπει να φάγει τίποτα την επομένη του παιχνιδιού. Δεν κατέβηκα για πρωινό. Ξεκινάμε τα βασικά. Δεύτερο. Τι φάγατε εκείνο το βράδυ. Θα σου πω. Είναι κατά βραζιλιάνικα. Έχει κύριε, το οποίο θα το κάνουμε εδώ κάποτε. Τι κάνει εκεί. Μπαίνει μέσα και πληρώνει 20 ευρώ το κεφάλι. 15 ευρώ το κεφάλι. Ντακ, αυτά. Αυτά είναι. Ωραία. Και έχει έναν κύβο που είναι από κάτω κόκκινο. Το πράσινο κόκκινο. Ναι, ωραία. Όταν λοιπόν γυρνά στον κύβο και είναι στο πράσινο, έχει πάει στο μπουφέ από τα πόρα και έχει πάρει ό,τι γαρνιτούρα υπάρχει. Ναι. Σου φέρνουν και πατάτες, σου φέρνουν σαλάτες, όχι σου φέρνουν, βάζεις σαλάτες, μανιτάρια. Έχει. Σε αυθονία, έτσι φαντάζομαι. Αυθονία, όσο θες. Όσες πατάτες θες. Όσο θες. Εντάξει. Ναι. Και όσο το έχεις πράσινο, ναι. Έρχονται τύποι με κρέατα. Α, ό,τι έχει το μαγαζί σου βγάζει. Όχι ό,τι έχει. Όλων των ειδών τα κρέατα. Περίμενε, δεν ζητάς εσύ. Όχι, όσο το έχεις πράσινο έρχονται. Ναι. Κάθε δύο λεπτά είναι ένας, θες από αυτό. Βάλε. Δεν θα το βάλε. Σταματάνε μόνο άμα το γυρίσεις ανάποδα. Στο πότε σταμάτησε το δικό σας, μετά από πόση σταμάτησε ώρα. Σταμάτησε όταν αρχίσαμε να έχουμε αναπνευστικά προβλήματα. Να μην επικοινωνούμε με το περιβάλλον. Να μην επικοινωνούμε κανονικά. Να μην παρατηρούνται. Τα τσακάλια τα άλλα νομίζανε ότι άμα το γυρίσουμε μια στο κόκκινο τελείωσε. Τους έλεγαν παιδιά, διαπαύση, καμιά φορά το γυρνάνε και μετά το ξαναγυρνάμε. Δεν είναι πρόβλημα. Μια πρώτη χώνεψη. Ναι, μια να κάνουμε τσικάλο έξω. Ναι. Ωραία. Και τελικά το κάναμε έτσι. Υπό το φόβο το κάνατε έτσι, υπό το φόβο μη σταματήσει εντελώς. Για πάντα, ναι. Ναι. Ρωτήσατε μετά. Εγώ ρώτησα, αφού ήξερα, είχα ξαναπάει. Ναι. Και σου λέει άνθρωπος όχι, έτσι. Προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει κινητικότητα στο τραπέζι σας. Ναι. Σταματάει εκείνη την ώρα. Και με το ξαναγυρνάς και έρχονται πάλι. Να σου πω κάτι υπέροχο όμως. Δηλαδή δώστε 15 ευρώ σύνολο και για εσάς. Κοίτα, επειδή πήραμε και τη ΖΕΤ και αυτά, δώσαμε 18-19 ο καθένας. Ναι, εντάξει. Μαζί με τα ψυχτικά. 20 πες. Ναι. Τίποτα, μηδέν. Αλλά 20 τρως τα πάντα όσο 20 θέλεις. 20 σου έρχεται όλη την ώρα, δεν σταματάει, ρε. Ναι. Δεν σταματάει. Ό,τι και να συμβεί, δεν σταματάει. Δηλαδή, αν γίνει πόλεμος και εσύ το έχεις πράσινο, θα σου φέρνει. Εξαιρετική επιλογή. Δεν έχουμε τέτοια μαγαζιά. Δεν έχουμε και θέλω να κάνω ένα τέτοιο. Να σου πω κάτι. Τι θες να πρωτοκάνεις, δεν ξέρω. Θέλω να κάνω ένα τέτοιο. Δεν θέλω να παρατήσω τη δημοσιογραφία. Βαρέθηκα. Να, το καλό είναι ότι πηγαίνεις στο εξωτερικό και φέρνεις επιχείρημα. Να πάω να βρίζω, να κάνω κι εγώ μια χαρά.
Το κάνει στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Το κάνει στο μπάσκετ. Κλήρωση, Μπούντου. Λοιπόν, κλήρωση. Να δώσω το μπάλα εκεί που θα βρείτε και το καλύτερο κουλούρι Θεσσαλονίκη. Για να ξεκινήσετε ωραία και με δυνάμει το πρωινό σα και βεβαίω φρέσκο ψημένο ψωμί με προζύμι χωρί μαγιά. Δύο καταστήματα Ελευθερίου Βενιζέλου 138, Νεάπολη και Αγίου Παντελεήμονο 25 στην Πολύχνη. Λοιπόν, πριν δώσω ένα δωμό, να κάνουμε κλήρωση. Ναι. Πέντε εισιτήρια έχουμε. Πέντε εισιτήρια. Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω πάρα πολύ από το 1 μέχρι το 5. Όχι, δε. Εγώ δεν βλέπω. Πού είναι, δε. Το 1 μέχρι το 5. Πού είναι, δε. Μέχρι πού είμαστε. Εσύ σκρολάρεις, εγώ δεν θα σε κουράσω πολύ. Περίμενε. Περίμενε. Πού είμαστε εμείς, γιατί υπάρχουμε. Λοιπόν, εκεί ξεκινάς. Εδώ είμαστε. Γιατί το δώσαμε από 12.30 και μετά. Τι ζώα Μαρκαρέτο. Είμαστε. Τι ζώα είμαστε. Ωραία. Έλα, πες 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 114. Λοιπόν, ωραία. 5, 10, 15, 20, 25. Σε πειράζει? Του και βγαίνω. Έλα, ναι, λέει και η Αναστασία. 5. Να σου πω κάτι, εγώ αυτό που δεν θέλω να σε κουράσω. Ωραία, δηλαδή 5. Τώρα είναι ο 307, ο Στέλιος που λέει πάω, ζούμε κούτρα να σε δούμε. Πάμε. Λοιπόν, 10. 10. Ο φίλος ο Λάβαρης, υποθέτω Χαράλαμπος. 15. Ο φίλος ο Ραβανός, Ραβάνος ή Ράβανος Γιάννης. 20. Ο Ματαράγκας Λεωνίδας. Και 25. Ο Κουκουβέτσιος Γιώργος. Τα σημειώνεις, μωρή? Τα σημειώνει η Μαριλής. Θα επικοινωνήσει μαζί τους για στοιχεία τα σημειώνει. Και... Βέβαια. Πάντα. Πήγε 2. Το κορίτσι μας παρακολουθεί εδώ την εκπομπή. Αυτή ήταν σήμερα και η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 με επιστροφή Σταύρου Κόλκα. Βεβαίως, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 12 στο καθιερωμένο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης μέχρι και τις 3 και κατόπιν Γιώργος Ζαγόρας στείνει την μπάλα στο πέναλτι. Εμείς και πάλι αύριο στις 12. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.